Καλησπέρα σας. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην εκδήλωσή μας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην απόψινή μας εκδήλωση, που είναι μια εκδήλωση λόγω της επαιτίου της του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου 1967 και έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του κινήματος σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, κ. Μαρίνο Σιζόπουλο, για να μας αναπτύξει το θέμα των επιπτώσεων που είχε το πραξικόπημα στην Ελλάδα πάνω στο Κυπριακό. Μαζί μας σήμερα βρίσκονται και ο οργανωτικός γραμματέας της ΕΔΕΚ, κ. Ανδρέας Φιλίππου. Να με συγχωρήσετε για τη σειρά που θα προσφέρω στους υπόλοιπους, θα τους πω με τη σειρά που τους έχω καταγράψει. Από το ΕΠΑΜ βρίσκονται τα μέλη της Γραμματείας του Πολιτικού Σχεδιασμού, κ. Ιεροδιάκονος και Κυριάκος Κυριακόπουλος. Από την Πατριωτική Συστήρωση, κ. Δαμιανός Βασιλιάδης. Ο κ. Φουνάκης, ο πρώην υπουργός. Ο κ. Δημήτρης Αναπάνος, πρώην υπουργός. Ο κ. Γιώργος Μπούτρης, γραμματέας του Δίκη. Ο κ. Αλέκος Θησαυτακόπουλος, πρώην βουλευτής. Ο κύριος εκ μέρους της Ένωσης Κεντρών, ήταν λάθος μας αυτό, τα αφήσαμε την τελευταία, η κυρία Ελένη Μαρτσούκου. Ο κύριος Γιάννης Μαύρος, εκ μέρους του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης Γερμανικών Οφειλών στην Ελλάδα. Ο κύριος Κουρούκλης, πρόεδρος του ΣΑΚ. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Ανδρέας Βοσκός. Και αν έχω ξεχάσει κάποιον, να με συγχωρέσετε. Νομίζω ότι είμαστε όλοι. Καλώς το δείμα του κ. Μαρίνο Σιζόπουλο για να αναπτύξει το θέμα. Αγαπητοί προσεκλημένοι, και εγώ θα ήθελα με τη σειρά μας να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Τιμητική παρουσία. Να μου επιτρέψετε με μόνο γιατί σε κάποια στιγμή θα συνδεθούμε για να μεταδίδεται απευθείας η εκδήλωση αυτή από τον ραδιοσταθμό της Open Air. Γι' αυτό μην παραξενευτείτε που θα έχω το ακουστικό και το μικρόφωνο στο στόμα για να μπορεί να γίνει μετάδοση. Δεν θα είναι έλλειψη σεβασμού προς εσάς. Δεν πρέπει να σου κάνω να με δυσκολεύσει. Ότι δεν είναι μπροστά. Από εδώ και μπροστά. Μπορεί να πει εδώ στη γωνία. Εδώ. Πάντα υπάρχουν λύσεις. Να μην ανησυχεί. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω λοιπόν για την παρουσία σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι θα έχουμε σήμερα την ευκαιρία μέσα από μια μεγάλη έρευνα που έγινε στην Κύπρο για τον φάκελο της Κύπρου να παρουσιάσουμε ένα μέρος από τα ομολογουμένως συνταρακτικά στοιχεία και ντοκουμέντα που έχουν περιέλθει στην κατοχή μας. Εύχομαι και ελπίζω ότι η ιστορία θα είναι δίκαιη και αδέκαστη και ότι η έρευνα θα συνεχίσει, γιατί ακριβώς είναι πάρα πολύ σημαντικό να έρθουν στο φως και στο προσκήνιο όλα όσα σημάδεψαν αυτή την ανίποτη προδοσία σε βάρος της πατρίδας μας το 1974, γεγονότα τα οποία δυστυχώς συνεχίσουν να σημαδεύουν ακόμα την Κύπρο και τον Ελληνισμό. Συμπληρώνονται σήμερα 50 χρόνια από την αποφράδα εκείνη μέρα, όπου το πραξικόπημα των συνταγματαρχών έθεσε στο γύψο τον ελληνικό λαό και τη δημοκρατία στην Ελλάδα και οδήγησε σε μια πρωτόγνωρη προδοσία την Κύπρο. Συμπτωματικά τη χάνει και το 1967, 21 του μήνα, να ήταν Παρασκευή, όπως και σήμερα. Μετά την αποτυχία της τουρκικής ανταρσίας το 1963 και την προσπάθεια διάλυσης της κυπριακής δημοκρατίας από την Τουρκία, προέκυψε ένα σημαντικό γεγονός, ότι ουσιαστικά η Κύπρος
μετατράπηκε σε ένα δεύτερο ελληνικό κράτος με νομιμοποίηση από το ψήφισμα 186 καθεδρος 4 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Μαρτίου του 1964, αλλά και την ίδια στιγμή να τη χάνει μιας ισχυρής προστασίας από την παρουσία της ελληνικής μεραρχίας στην Κύπρο, η οποία, όπως είναι γνωστό, άρχισε να φτάνει στην Κύπρο τον Μάιο του 1964 και ολοκληρώθηκε η άφηξή της τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου. Αυτό λοιπόν το σημαντικό γεωστρατηγικό πλεονέκτημα που απέκτησε ο ελληνισμός και θα μπορούσε να καταστεί κυρίαρχος στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ειδικά σήμερα με την ανέβρεση του φυσικού αερίου, αλλά και ως ένας σημαντικός γεωστρατηγικός χώρος λόγω της διόρυγας του Σουέζ, αλλά και των ενεργειακών πηγών του πλανήτη που εντοπίζονται κατά κύριο λόγο σε αυτή την περιοχή, καταστράφηκε δυστυχώς αποφάσεις και επιλογές πολιτικών και στρατιωτικών που κυβέρνησαν την Ελλάδα την κρίσιμη δεκαετία του 1964-1974 και οι οποίοι δυστυχώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις βρήκαν ανταπόκριση και υποστήριξη από συνοδοιπόρους στην Κύπρο. Και αυτό δυστυχώς οδήγησε στην προδοσία του 1974, στην κατοχή του 37% του κυπριακού εδάφους από την Τουρκία και με ορατούς πλέον τους κινδύνους που ελοχεύουν για τη φυσική και την εθνική επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού. Επιτρέψτε μου σε αυτή την φάση μια μικρή διακοπή και να καλωσορίσω ξεχωριστά τον κύριο Μανώλη Γλέζο που μας θυμάμαι την παρουσία του. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η παρουσία του κυρίου Γλέζου, ο οποίος εξακολουθεί να αποτελεί μια ζωντανή εθνική αντίσταση απέναντι σε όσα ελοχεύουν σε βάρος του ελληνισμού. Γι' αυτό τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Να είναι καλά. Σε στιγμές λοιπόν κρίσιμες για το έθνος, η ιστορική αυτογνωσία είναι επιβεβλημένη. Όχι για σκοπούς ανάξεσης πληγών ή διαιώνησης μίσους και αντιπαράθεσης, αλλά για σκοπούς παραδειγματισμού, αποφυγής διάπραξης των ίδιων ή παρόμοιων λαθών στο μέλλον, αλλά και ως απόδοση ελάχιστου φόρου τιμής προς όλους αυτούς που αγωνίστηκαν και αρκετοί θυσιάστηκαν για να στηρίξουν τη δημοκρατία και την ελευθερία στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε ξεχάσει αυτή την προδοσία, για τους λόγους που ανέφερα προηγουμένως. Γιατί η Γρηγόρη έχει μπλοκάρει το σύστημα μας. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε μία ανασκόπηση των γεγονότων που έλαβα χώρα εκείνη την κρίσιμη εφταετία του 1967-1974. Σήμερα που ουσιαστικά συμπληρώνεται μισός αιώνας από το Απριλιανό πραξικόπημα των Συνταγματαρχών. Το βασικό ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντηθεί είναι εάν και κατά πόσον η στρατιωτική χούντα των Αθηνών ήταν μια πολιτική αναγκαιότητα όπως την είχαν προβάλει οι πρωταγωνιστές της ή αν ήταν μια προσχεδιασμένη σκοπιμότητα που αποσκοπούσε ακριβώς στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αλλότριων προς το ελληνικό έθνος συμφερόντων. Προτού να φτάσουμε να το αναλύσουμε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να φέρουμε ορισμένα γεγονότα τα οποία προηγήθηκαν και είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αρχίζοντας κυρίως από μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 20 με 24 του Μάρτη του 1957 μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Μεγάλης Βρετανίας στις Βερμούδες και ήταν ακριβώς αποτέλεσμα της αποτυχημένης Γάλλο-Βρετανικής απόβασης στο Σουέζ, όπου ουσιαστικά η Μεγάλη Βρετανία υποχρεώθηκε να αποχωρήσει από τις διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής και να μεταφέρει το αρχηγείο των στρατιωτικών της δυνάμεων στην Κύπρο. Σε αυτή λοιπόν τη συνάντηση οι βασικές συμφωνίες που έγιναν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες να υποστηρίξουν τις θέσεις της Αγγλίας στην Αθήνα όσον αφορά το Κυπριακό, για να μπορέσει να συνεχίσει η Μεγάλη Βρετανία να είναι επικυρίαρχος στην Κύπρο, αλλά και στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ότι το Κυπριακό από τούτη και στο εξής θα αντιμετωπιζόταν στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και οι διαπραγματεύσεις για την επίλυση του Κυπριακού
έπρεπε να προσανατολιστούν σε απευθείας συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο στη συνέχεια άρχισαν οι συνομιλίες της Ζυρίχης. Για να έχουμε ακριβώς την κατάληξη που χρειαζόταν. Παράλληλα σε αυτή τη συνάντηση υπήρξε μια πρόσθετη συμφωνία ότι από την επίλυση του Κυπριακού δεν θα πρέπει να υπάρχει νικητής και ηττημένος ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, ότι δεν θα πρέπει να προκληθεί ελληνοτουρκικός πόλεμος και να μην διαταραχθούν οι σχέσεις των χωρών της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ σε μια προσπάθεια ακριβώς να αποτραπεί η οποιαδήποτε ενίσχυση της σοβιετικής επιρροής σε αυτή την κρίσιμη γεωστρατηγική περιοχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που βλέπετε στη διαφάνεια, στην συνάντηση και στις συνομιλίες που έγιναν στο Λονδίνο στις 18 του Φλεβάρι του 1959, ένας διάλογος μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδας τότε και της Τουρκίας, του κυρίου Αβέροφ και του κυρίου Ζορλού, όπου στην ουσία ο κύριος Ζορλού κατά τρόπο σαφή έθεσε το ζήτημα το γιατί η Τουρκία διεκδικεί εγκυτικά και επεμβατικά δικαιώματα στην Κύπρο, λέγοντας σαφώς ότι ο λόγος δεν είναι για να τα χρησιμοποιήσει για κάποια ασήμαντα γεγονότα. Αλλά εάν για παράδειγμα κάποια στιγμή η Ελλάδα προβεί σε ένα πραξικόπημα στην Κύπρο, η Τουρκία να έχει το νόμιμο δικαίωμα της επέμβασης. Άρα λοιπόν, από το Φεβρουάριο του 1959 και μετά, και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, και πολιτικοί και στρατιωτικοί που ασχολήθηκαν με το Κυπριακό, έπρεπε να γνωρίζουν ότι οποιαδήποτε πραξικοπηματική ανατροπή νόμιμα εκλεγμένου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ουσία σήμαινε επίσημη πρόσκληση στην Τουρκία για εισβολή και επέμβαση στην Κύπρο. Μετά την αποτυχημένη του Πανταρσία του 1963 και την μετατροπή ουσιαστικά της Κύπρου σε ένα δεύτερο ελληνικό κράτος, ξεκίνησαν οι σχεδιασμοί από τις νατοϊκές δυνάμεις με πρωταγωνίστρια τότε τις Ηνωμένες Πολιτείες για λύση του Κυπριακού στη βάση της Διπλής Ένωσης ή μιας μορφής διχοτόμησης. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν η διάσκεψη της Γενέβης τον Ιούλιο του 1964 και το γνωστό σχέδιο Άτσεσον, το οποίο όπως πολύ καλά γνωρίζετε προνοούσε την παραχώρηση τουλάχιστον 4,5% του κυπριακού εδάφους στην Τουρκία για την εγκατάσταση στρατιωτικής βάσης, στην ουσία διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και πέρασμα της Κυπριακής Δημοκρατίας υπό τον έλεγχο της Ελλάδας και της Τουρκίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταγράψουμε τις κωδικοποιημένες θέσεις των ΗΠΑ, οι οποίες ουσιαστικά διατυπώθηκαν κατά τρόπο επίσημο κατά τη διάρκεια αυτής της διάσκεψης, καθώς επίσης είχαν τεθεί και ενώπιον του τότε Πρωθυπουργού της Ελλάδας Γεωργίου Παπανδρέου στην επίσκεψη που είχε πραγματοποιήσει στις ΗΠΑ τον Ιούνιο του 1964. Οι βασικές θέσεις των ΗΠΑ ήταν ότι θα έπρεπε να υπάρχει απομάκρυση του Κυπριακού από τα Ηνωμένα Έθνη, να υπάρξει μια ενδονατοϊκή διευθέτηση ακριβώς για το θέμα της αποτροπής οποιασδήποτε σοβιετικής παρέμβασης στο Κυπριακό, να λυθεί διαμέσου μυστικών συνομιλιών Ελλάδας και Τουρκίας στο Camp David και η λύση να διασφαλίζει κατά κύριο λόγο την ασφάλεια της Τουρκίας. Εδώ είναι αξιοσημείωτο τα τηλεγραφήματα τα οποία είχε απεστείλει ο τότε Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, George Ball, τον Αύγουστο του 1964, μετά το ουσιαστικό ναυάγιο της διάσκεψης της Γενέβης. Το ένα τηλεγράφημα, με αριθμό 347, στις 22 του Αυγούστου, το οποίο απευθυνόταν προς το πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, του έλεγε ότι μια ταχεία λύσης μέσω της αμερικανικής πρότασης είναι η μόνη δίωδος που παραμένει ανοιχτή στην προσπάθεια αποτροπής κομμουνιστικοποίησης της Κύπρου. Και την ίδια στιγμή του έδινε οδηγίες ότι έπρεπε να εκφράσει τη δυσφορία των ΗΠΑ προς την κυβέρνηση της Ελλάδας και τον Έλληνα Πρωθυπουργό για το γεγονός ότι ενώ αρχικά είχε γίνει αποδεκτό το σχέδιο Άτσεσον, στη συνέχεια το απέρριψε η ελληνική κυβέρνηση. Ένα δεύτερο εξίσου σημαντικό τηλεγράφημα της ίδιας ημέρας από τον πάλι Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, το τηλεγράφημα 477 της 22 Αυγούστου 1964, που απευθυνόταν προς τον Dean Acheson, έλεγε το εξής, ότι διαφαίνεται μέσα από τις πληροφορίες τις οποίες έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι ο Μακάριος έχει το πάνω χέρι στη σχέση με την ελληνική κυβέρνηση. Άρα ουσιαστικά η απόρριψη του σχεδίου Acheson ήταν αποτέλεσμα της άσκησης πίεσης του αρχιεπισκόπου Μακαρίου προς την ελληνική κυβέρνηση και τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα δεδομένα,
από τη στιγμή που η Αθήνα φοβάται να κινηθεί εναντίον του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, τότε θα πρέπει να αναλάβει αυτήν την ευθύνη ο στρατηγός Γρίβας. Και αυτό ακριβώς υποδήλωνε η παρέμβαση του Υπουργού Εξωτερικών, ότι θα έπρεπε ακριβώς να προχωρήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση του επηρεασμού του στρατηγού Γρίβα, ο οποίος ειδήσετε παρόδο εκείνη την εποχή είχε κατέβει ξανά στην Κύπρο και ήταν ο διοικητής της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης άμυνας Κύπρου, της λεγόμενης ΑΣΔΑΚ, που συντόνιζε ουσιαστικά την επιχειρησιακή δράση της ελληνικής μεραρχίας, της ΕΛΔΙΚ που βρισκόταν στην Κύπρο και της Εθνικής Φρουράς. Έτσι ώστε να κινηθεί σε βάρος του Μακαρίου, εναντίον του Μακαρίου, κάτι το οποίο, από ό,τι αναφέρεται, μέχρι στιγμής δεν έχουμε πράξει. Αυτό λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Μετά από το σχέδιο Άτσεσον, ξεκινά μια προσπάθεια και μια προπαρασκευή ανατροπής του Μακαρίου στη βάση ακριβώς του πραξικοπήματος, για να μπορέσει να δικαιολογηθεί στη συνέχεια η τουρκική εισβολή στην Κύπρο ως μια νόμιμη πια επέμβαση. Το πρώτο πραξικόπημα για την ανατροπή του Μακαρίου σχεδιάστηκε στην Αθήνα την άνοιξη του 1965, μερικούς μήνες πριν από την ανατροπή του Γεωργίου Παπανδρέου. Πρωταγωνιστής ήταν ο διευθυντής του διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού και των μετέπειτα Πρωθυπουργών της Αποστασίας, ο πρέσβης Ιωάννης Σωσίδης, ένα πρόσωπο το οποίο είχε σημαντική συμμετοχή στην οργάνωση και την εκτέλεση του πραξικοπήματος του 1974. Αυτό το πραξικόπημα ματιώθηκε γιατί ακριβώς διέρευσε και μετά τη διαρροή του, με οδηγίες που πήρε από τον Πρωθυπουργό, είχε κατέλθει στην Κύπρο ο στρατηγός Πανουργιάς Πανουργιάς, διευθυντής του Δευτέρου Επιτελικού Γραφείου του ΓΕΣ, ο οποίος και με την παρέμβαση του ματέωσε το συγκεκριμένο πραξικόπημα. Για τη συγκεκριμένη πραξικοπηματική ανατροπή του Μακαρίου υπάρχει διασταυρούμενη πληροφόρηση από διάφορες πηγές. Δεν είναι η μόνη πηγή η κατάθεση του Πανουργιά, αλλά είναι και από άλλες πηγές που επιβεβαιώνεται αυτή ακριβώς η πραξικοπηματική ανατροπή που επιχειρήθηκε σε βάρος του Μακαρίου. Μάλιστα, σε μια έκθεση Αμερικανού διπλωμάτη στην Αθήνα, ημερομηνία 28 Ιουνίου του 1965, αναφέρεται ότι σε συνάντηση που είχε με τον κύριο Μητσοτάκη, του ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης ότι για την επιβολή του σχεδίου Άτσεσον, εν ανάγκη ο Μακάριος να ανατραπεί δια πραξικοπήματος. Αυτή η συγκεκριμένη αναφορά είναι δημοσιευμένη στην εφημερίδα των Αθηνών Τα Νέα στις 11 Ιουλίου του 2009, όποιος θέλει μπορεί ακριβώς να προχωρήσει και να το διαπιστώσει. Φτάνουμε λοιπόν στο 1967, μετά από αποτυχημένες προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού με μυστικές συνομιλίες μεταξύ των κυβερνήσεων των αποστατών και της τουρκικής κυβέρνησης, με αποκορύφωμα τη συνάντηση που έγινε στις 7 Δεκεμβρίου του 1966 στο Παρίσι, στο σπίτι του Έλληνα πρέσβη, του Ζακ Πολίτη, όπου κατά τρόπο σαφή ο Τούρκος τότε Υπουργός Εξωτερικών Τσακλαγιανγκύρ είχε ξεκαθαρίσει ότι για την Τουρκία δεν προσφέρεται ούτε η διχοτόμηση ούτε η διπλή ένωση, αλλά στην ουσία η Διζωνική Δικαιωτική Ομοσπονδία, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και από τις τουρκικές προτάσεις όπως αυτές κατατέθηκαν εις τον Κάλο Πλάζα τον Δεκέμβρη του 1964, φαίνεται ότι υπήρξε μια καινούργια δημιουργία δεδομένων μέσα από το πραξικόπημα των συνταγματαρχών τον Απρίλιο του 1967. Προσωπικά εκτιμώ, μέσα από την εμπειρία που έχω αποκτήσει με τα έγγραφα και τα στοιχεία και τις καταθέσεις που είχα υπό την ιδιότητα μου ως πρόεδρος της Επιτροπής για το Φάκελο της Κύπρου της Κυπριακής Βουλής, ότι από το 1965 μέχρι και το 1974 όλες οι εναλλαγές που έγιναν σε κυβερνήσεις στην Ελλάδα είχαν ως βασικό λόγο την στάση που αυτές οι κυβερνήσεις θα τηρούσαν στο Κυπριακό και την προώθηση ακριβώς των νατοϊκών σχεδιασμών σε βάρος της Κύπρου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια αδρή παράθεση κάποιων γεγονότων αυτής της περίοδου για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε την αλληλουχία των γεγονότων και πώς φτάσαμε στο 1974. Γιατί το πραξικόπημα του 1974 και η τουρκική εισβολή δεν ήταν δύο στιγμιαία και απομονωμένα γεγονότα. Ήσαν το αποκορύφωμα
μιας διαδικασίας που όπως είδατε ξεκίνησε από το 1964 με το σχέδιο Άτσερσον και παρουσίαζε συστηματική κλιμάκωση για να φτάσουμε και να κορυφωθούν τα γεγονότα αυτά το 1974. Είναι πολύ ενδιαφέρον να πληροφορηθούμε ότι το Μάιο του 1967 υπήρχε επίσκεψη στην Αθήνα από τον Νίξον, ο οποίος τότε ήταν γερουσιαστής, δεν ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος όμως ήταν νομικός σύμβουλος της τουρκικής κυβέρνησης για συνομιλίες με τη Χούντα. Τον Αύγουστο του 1967 πραγματοποιείται η συνάντηση στον Εύρο με πρωτοβουλία της Χούντας, όπου στην ουσία τέθηκε το ζήτημα της διπλής ένωσης Ελλάδας και Κύπρου για να αποτραπεί η κομμουνιστικοποίηση της Κύπρου. Τον Νοέμβριο του 1967 γίνεται το φιάσκο για την στρατιωτική εκχάριση του θύλακα της Σκοφίνου στην Κύπρο για να δικαιολογηθεί στη συνέχεια η αποχώρηση της ελληνικής μεραρχίας. Και ο λόγος της αποχώρησης της ελληνικής μεραρχίας ήταν προφανής. Γιατί ακριβώς η παρουσία της ελληνικής μεραρχίας δεν επέτρεπε την εφαρμογή του συγκεκριμένου σχεδίου, πραξικοπηματική ανατροπή του Μακαρίου και εισβολή της Τουρκίας για να δημιουργηθούν τελεσμένα γεγονότα που να επιβάλλουν τη νατοϊκή έμπνευση λύση του Κυπριακού στη βάση είτε της διχοτόμησης είτε της Διεθνής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν έπρεπε η μεραρχία να αποχωρήσει. Γιατί σε έναν ενδεχόμενο τουρκικής απόφασης στην Κύπρο με την παρουσία της ελληνικής μεραρχίας, εάν μεν η εισβολή επιτυχάνεται, τότε η Τουρκία θα ήταν η νικήτρια, η Ελλάδα θα ήταν ηττημένη. Εάν αποτύχανε η εισβολή, η Ελλάδα θα ήταν η νικήτρια, η Τουρκία θα ήταν ηττημένη. Αυτό που οι Ηνωμένες Πολιτείες ήθελαν να αποφύγουν, όπως είδαμε προηγουμένως μέσα από τις βασικές θέσεις που διατύπωνα για την επίλυση του Κυπριακού. Για να φτάσουμε στον Ιανουάριο του 1968, μέσα ουσιαστικά σε δύο μήνες να αποχωρεί η ελληνική ημεραρχία από την Κύπρο. Και την ίδια ακριβώς περίοδο ξεκινά να εμφανίζεται η εκκλησιαστική συνωμοσία των τριών Μητροπολιτών σε βάρος του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, που όπως θα δούμε στη συνέχεια ήταν καθοδήγηση από την πλευρά της Χούντας. Εδώ είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έγγραφο, το οποίο ήρθε για πρώτη φορά στα χέρια μας. Είναι τα πρακτικά της συνάντησης του Εύρου μεταξύ της Χούντας και της τουρκικής κυβέρνησης, όπου ουσιαστικά είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό το περιεχόμενο των πρακτικών. Για να είμαι ειλικρινής, κάποια στιγμή τέθηκε υπό αμφισβήτηση αν και κατά πόσο αυτά τα πρακτικά ήταν φαλκιδευμένα ή ενδεχομένως ανταποκρίνοντας στην πραγματικότητα, δεδομένου ότι είναι η Χούντα που τα διατήρησε τα πρακτικά αυτά, και η ευτυχή συγκυρία το έφερε με τέτοιον τρόπο, ώστε μέσα από μία σύμπτωση και μία τυχαία συνάντηση να εξασφαλίσουμε και τα πρακτικά τα οποία τήρησε η τουρκική αντιπροσωπεία στη συνάντηση του Εύρου. Και να επιβεβαιώσουμε ακριβώς ότι και τα πρακτικά των δύο αντιπροσωπείων ήταν πλήρως ταυτισμένα. Άρα δεν έχουμε κανένα ακριβώς λόγο να αμφισβητήσουμε πια τη γνησιότητα των όσων έλαβαν χώρα στην Αλεξανδρούπολη και στην Ανδριανούπολη το Σεπτέμβριο του 1967. Μετά λοιπόν από το 1967 η αλληλουχία των γεγονότων συνεχίζεται με τις προεδρικές εκλογές του 1968, όπου στην ουσία η Χούντα υποστήριξε τον αρχιεπισκόπο του Μακαρίου επενδύοντας ότι με αυτή τη διαδικασία θα μπορούσε να τον αποσταθεροποιήσει και να τον αποδυναμώσει. Τελικά όμως το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών έφερε ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Μέσα από τη συντριπτική νίκη του Μακαρίου με 97% στην ουσία ο Μακάριος είχε καταστεί απόλυτα κυρίαρχος στο εσωτερικό μέτωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας, και γι' αυτό ακριβώς από εκεί και πέρα εγκαταλείπεται η προσπάθεια πολιτικής αποδυνάμωσης και εξόντωσης του Μακαρίου και μπαίνουμε πια σε μια φάση συνωμοτικής υπονόμευσης του μέσα από την ίδρυση παράνομων οργανώσεων με κύριο ακριβώς στόχο την δολοφονία του Μακαρίου και την πραγματοποίηση πραξικοπηματος. Γι' αυτό και τον Μάρτιο του 1969 με πρωταγωνιστές τον τότε διοικητή των καταδρομών Δημήτριο Παπαποστόλου και τον υπασπιστή δυστυχώς του Μακαρίου Αθανάσιο Πουλίτσα συστήνεται η πρώτη παράνομη τρομοκρατική οργάνωση στην Κύπρο, το Εθνικό Μέτωπο. Το Μάρτιο του 1970, όπως είναι γνωστό, είχε πραγματοποιηθεί η απόπειρα δολοφονίας του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου με το ελικόπτερο. Όμως εδώ υπάρχει ακόμα ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο για τους περισσότερους ήταν άγνωστο και το επιβεβαιώσαμε ακριβώς με την δουλειά που έκανε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Φάκελο της Κύπρου. Ότι τη συγκεκριμένη ημέρα
μαζί με τη δολοφονική απόπειρα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, υπήρχε και έτοιμο σχέδιο διενέργειας πραξικοπήματος υπό την επωνυμία Ερμής, με την συμμετοχή δυνάμεων της Εθνικής Φρουράς και συγκεκριμένα των διαφραγισμένων δυνάμεων της Εθνικής Φρουράς αλλά και των καταδρομών και στελεχών και μελών του Εθνικού Μετώπου. Και εδώ ακριβώς είναι που επιβεβαιώνεται η συνάφεια της δράσης του Εθνικού Μετώπου με μια πραξικοπηματική ανατροπή του Μακαρίου και με τη Χούντα. Όπως είναι πολύ καλά γνωστό, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος επιβίωσε και αμέσως μετά ένας από τους πρωταγωνιστές της δολοφονικής απόπειρας σε βάρος του, ο Πολύκαρπος Γιορκάζης, και αυτό είναι επιβεβαιωμένο, δολοφονήθηκε από ό,τι φαίνεται από τα στελέχη της Χούντας σε μια προσπάθεια ακριβώς συγκάλυψης αυτού του σχεδίου και αποτροπής δημοσιοποίησης, έτσι ώστε να μην αποκαλυφθούν οι συγκεκριμένοι σχεδιασμοί. Η συνέχεια λοιπόν γίνεται πιο ενδιαφέρουσα. Τον Αύγουστο του 1971, με στήριξη ουσιαστικά ανθρώπων που βρίσκονταν πολύ κοντά στο στενό πυρήνα συνεργατών του αόρατου δικτάτορα Δημήτριου Ιωαννίδη, αφικρίνεται στην Κύπρο ο στρατηγός Γρίβας και αναλαμβάνει την ηγεσία της παράνομης οργάνωσης ΙΟΚΑΒΙΤΑ, η ίδρυση της οποίας και η στελέχωση και ο εξοπλισμός της ξεκίνησαν από το καλοκαίρι του 1969 με οδηγίες του Γρίβα. Τον Αύγουστο λοιπόν του 1971, σύμφωνα με αυτόν που έκανε τη στρατολόγηση των στελεχών της ΙΟΚΑΒΙΤΑ και οργάνωσε την στρατιωτική της Φέρυγα, αριθμούσε 650 άρχι εξοπλισμένους άνδρες ικανούς να αναλάβουν στρατιωτικές επιχειρήσεις. Στρατιωτικές επιχειρήσεις όμως σε βάρος πιανών. Σε βάρος της Τουρκίας, σαφώς σε βάρος του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και της Κυπριακής κυβέρνησης. Γι' αυτό και τον Ιούνιο, συγγνώμη, τον Νοέμβριο του 1971, ετοιμάζεται το πρώτο σχέδιο πραξικοπήματος από το στρατηγό Γρίβα με την επωνυμία Σφενδόνη. Το 1972, τον Ιανουάριο, οι παλαιότεροι μπορούν να θυμούνται, υπήρξε ηρηματική διακοίνωση της Χούντας προς τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο που τον καλούσε ουσιαστικά να παραιτηθεί από πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και στη συνέχεια, στις 14 του Φλεβάρη, επιχειρείται με την έγκριση και την κάλυψη των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως αποκαλύπτεται από τηλεφώνημα το οποίο είχε υποκραβεί από τις Κυπριακές Υπηρεσίες Πληροφοριών, που πραγματοποίησε ο χουντικός πρέσβης στη Λευκοσία Κωνσταντίνος Παναγιωτάκος με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, σχέδιο πραξικοπήματος σε βάρος του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Το πραξικόπημα αυτό ουσιαστικά αναβάλλεται, ματιώνεται, γιατί αφενός μεν η πληροφορία διέρρευσε και έγιναν παραστάσεις από πλευράς του Αρχιεπισκόπου προς την Αμερικανική πρεσβεία και τον Αμερικανό πρέσβη κύριο Μπόπερ που ήταν τότε στη Λευκοσία. Και το δεύτερο, γιατί ακριβώς μετά από αυτό υπήρξε μια ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων του κράτους με 3.000 έφεδρους πολίτες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία προερχόντουσαν από την ΕΔΕΠ, και θα υπενθυμίσω ακριβώς όσους προέρχονται από την Κύπρο ότι στις 14 του μήνα είχε γίνει ένα μεγάλο συλλαλητήριο στην πλατεία της Αρχιεπισκοπής για τη ματίωση ακριβώς του πραξικοπήματος με ομιλητή τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ τότε τον Βάσο Λυσσαρίδη. Και ακολουθούμε στη συνέχεια το Μάρτιο του 1973 η καθαίρεση του Μακαρίου από τους τρεις Μητροπολίτες και στη συνέχεια η καθαίρεση των Μητροπολιτών από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Εδώ είναι ένα πολύ ενδιαφέρον έγγραφο, απόρριτον έγγραφο, άκρος απόρριτο, του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, ημερομηνίας 21 Νοεμβρίου του 1971, υπογράφεται από τον τότε πληροξήσιον υπουργών Άγγελο Χωραφά και στην ουσία καθορίζει τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης έναντι της δραστηριότητας του στρατηγού Γρίβα και των οπαδών του. Το πιο σημαντικό όμως είναι αυτό που φαίνεται σε μεγέθυνση, ότι ακριβώς η οποιαδήποτε παρέμβαση σε βάρος του στρατηγού Γρίβα, γιατί γινόντουσαν τότε διάφορες τέτοιες παρεμβάσεις προς τη Χούντα, ότι θα αποδυναμώσει τη θέση των γρημικών και θα περιορίσει ούτω τας πιθανότητας ανατροπής της κυπριακής κυβερνήσεως, η οποία θα είναι δύνατο να οδηγήσει εις εσωτερικάς περιπετίας. Δηλαδή είναι προφανές
ότι η Χούντα χρησιμοποιούσε το γρίβα στην Κύπρο με στόχο ακριβώς την ανατροπή της κυπριακής κυβέρνησης. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί και από στενούς συνεργάτες του στρατηγού Γρίβα και κυρίως οφείλω να τον μνημονεύσω γιατί στην κατάθεσή του στην Επιτροπή και το φάκελο ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικός, ειλικρινής και έντιμος. Ήταν ο Σπύρος Παπαγεωργίου, ο οποίος κατά τρόπο σαφή είχε ξεκαθαρίσει ότι ο Γρίβας κατέβηκε στην Κύπρο με στόχο να ανατρέψει τον Μακάριο και να λάβει την εξουσία για να εκπληρώσει τους εθνικούς στόχους όπως αυτούς αντιλαμβανόταν ή όπως τον καθοδηγούσαν να τους αντιληφθούν. Εδώ είναι ένα δεύτερο επίσης πολύ σημαντικό έγγραφο με ημερομηνία 25 του Φλεβάρη του 1972, γιατί ακριβώς μερικές ημέρες μετά από την ματίωση του πραξικοπήματος της 14ης του Φλεβάρη του 1972, ο τότε πουντικός πρέσβης στην Αθήνα Παναγιωτάκος μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας ως υφυπουργός, γιατί πια ο ρόλος του είχε να αποκαλυφθεί και η παρουσία του ή η παραμονή του στην Κύπρο θα ήταν άκρως επικίνδυνη και για τον ίδιο. Εδώ λοιπόν είναι μετά από μια συνάντηση, μερικές ημέρες μετά που ήρθε στην Αθήνα, συνάντηση με τον Τούρκο πρέσβη στην Αθήνα, τον Τουρκμέν. Και αμέσως μετά συνέταξε ένα μνημόνιο της συνάντησης, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Ανάμεσα στα υπόλοιπα, αναφέρει και τα εξής, ότι αφού κατηγορεί τον Μακάριο για όλα τα υπόλοιπα, πάντα τα ανωτέρω λέει οδήγησαν την ελληνική κυβέρνηση στο συμπέρασμα ότι η βασική προϋπόθεση δια διαρκή και δικαίων εν Κύπρο λύση, στη βάση των όσων έχουν συνεννοηθεί με την Τουρκία, είναι η απομάκρυνση του Μακαρίου από τις πολιτικές σκηνές. Σε ένα άλλο σημείο, λέει ότι περί των ανωτέρων, ο Τούρκος πρέσβης είπε ότι η άποψη των τουρκικών κυβερνήσεων ή το ανέκαθε ότι ο Μακάριος ήταν εναντίον πάσας λογικής και παραδεκτής υπό των δύο χωρών μας λύσεως του Κυπριακού, αλλά ότι η μέχρι τούτε πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων δεν επέτρεπε την απομάκρυνση του Μακαρίου. Τώρα όμως, ότε από κοινού κατεστρώθη μακροπρόθεσμος πολιτική των χωρών μας, υφίσταται επαλλακτική λύση και διάφορες δυνατότητες. Ιδία δε διότι οι λύσεις αυτές χαίρουν και τις υποστηρίξεις των συμμάχων μας. Και εδώ ακριβώς ένα κρίσιμο σημείο το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε και ίσως θα πρέπει να χρειαστεί κάποια στιγμή από τους ιστορικούς μια μεγαλύτερη και πιο λεπτομερής μελέτη, είναι η συνάντηση η οποία έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 1971 στη Λισαβόνα στο περιθώριο της διάσκεψης των χωρών μελών του ΝΑΤΟ μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας, που φαίνεται ακριβώς ότι σε αυτή τη συνάντηση αυτά είχαν συμφωνηθεί και αυτά είχαν δρομολογηθεί. Γι' αυτό και στη συνέχεια ο Γρίβας αφιχθήκε στην Κύπρο, ίδρυσε την Νέο Καβίτα και ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία της υπονόμευσης του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Μάλιστα, αυτό το οποίο ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικό από αυτό το έγγραφο είναι η κατάληξη ότι ο Σίτο φυσικό δεν ήταν εις θέση να μου απαντήσει κατά πόσον η χώρα του θα ήταν διατεθειμένη να συμβάλλει εις την διαδελεασμού παγίδευση του Μακαρίου. Νομίζει όμως ότι η απάντηση θα είναι θετική. Υπεσχέθη ότι η δική του εισήγηση προς την κυβέρνησή του θα είναι ευνοϊκή. Κάποια στιγμή επιχειρήθηκε από τον κύριο Παναγιωτάκο παλιότερα να αμφισβητηθεί το συγκεκριμένο έγγραφο. Όμως υπογραφή και ο γραφολογικός έλεγχος από διάφορα έγγραφα τα οποία επέγραψε ο ίδιος επιβεβαιώνουν την αυθεντικότητα και την γνησιότητα του συγκεκριμένου γράφου. Εδώ υπάρχει ένα σημαντικό γεγονός το οποίο στα πλαίσια της ειλικρίνειας και της αντικειμενικότητας θα το αναφέρουμε. Την άνοιξη του 1973 και μετά την εκκλησιαστική κρίση στην Κύπρο φαίνεται από τα γεγονότα και με μια ενδεχόμενη θετική συμβολή την οποία είχε ο τότε πρέσβης της Χούντας στη Λευκωσία, ο Ευστάθιος Λαγάκος, ένας βαθύς γνώστης του Κυπριακού, συμμετείχε και στη διάσκεψη του Εύρου, άρχισε ο Γεώργιος Παπαδόπουλος να διαφοροποιεί τη θέση του και τη στάση του έναντι του Μακαρίου. Γι' αυτόν ακριβώς και στη συνέχεια, τον Νοέμβριο του 1973, συγγνώμη, τον Αύγουστο του 1973, είχε ζητήσει από τον στρατηγό Γρίβα να διαλύσει τη Νέο Καβίτα και να επιστρέψει στην Αθήνα. Σταμάτησε να στηρίζει τους τρεις Μητροπολίτες, σταμάτησε να χρηματοδοτεί τη Νέο Καβίτα
και σταμάτησε να δέχεται σε συναντήσεις στην Αθήνα τις αντιπροσωπείες των γρυβικών οργανώσεων που έφταναν στην Αθήνα για επαφές και για συναντήσεις. Τον Νοέμβριο του 1973 γίνεται η ανατροπή του Παπαδόπουλου. Προσωπικά εκτιμώ ότι οι λόγοι της ανατροπής ήταν αφενός μεν η συγκεκριμένη στάση έναντι του Γρίβα και του Μακαρίου και ο δεύτερος λόγος, όσοι θυμούνται, τον Οκτώβριο του 1973 ήταν ο Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος, ο δεύτερος, όπου τότε ο Παπαδόπουλος δεν έδωσε άδεια στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν τις αμερικανικές βάσεις στην Κρήτη για σκοπούς ανεφοδιασμού των Ισραηλιτικών δυνάμεων. Θεωρώ ότι αυτά τα δύο γεγονότα πιθανόν να ήσαν οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στην ανατροπή του Παπαδόπουλου από την πιο σκληροπυρηνική ομάδα της Χούντας, την ομάδα του Δημήτρη Ιωαννίδη. Το 1974 ήταν ο θάνατος του Γρίβα και τον Φλεβάρι του 1974 η ανάκληση του Καρούσου, του ενός από τους δύο επαρχηγούς της ΙΟΚΑΒ και η ανάθεση της αρχηγίας και της ΙΟΚΑΒ στον στενό συνεργάτη του Ιωαννίδη, τον ταγματάρχη Αθανάσιο Σκλαβενίτη. Εδώ είναι ένα πολύ αποκαλυπτικό ντοκουμέντο, το οποίο μας το κατέθεσε στην Επιτροπή ο Σπύρος ο Παπαγεωργίου. Είναι ημερομηνία 21 Δεκάτου του 1973. Είναι ένα μήνυμα το οποίο διαβίβασε ο Γρίβας εις τον Ιωαννίδη διαμέσου του Παντελή Δημητρίου, Υπουργού Εξωτερικών της πραξικοπηματικής κυβέρνησης του Σαμσόν στη συνέχεια, στενού συνεργάτη του Γρίβα, αλλά την ίδια στιγμή και άτομο με πολύ στενές φιλικές και προσωπικές σχέσεις με τον δικτάτορα Ιωαννίδη. Αυτό το οποίο ξεκαθαρίζει ο Γρίβας είναι ότι ο αγώνας, λέει, μονολότι δυσκολότατος, νυν, εν τούτης δεν εχάθη. Ούτε πρέπει να χαθεί, διότι τούτο θα σημάνει χαμόν της Κύπρου και εθνικής ζημίαν για την Ελλάδα. Παραπονιέται γιατί δεν έπαιρνε την στήριξη που ήθελε. Θα ήταν δυνατό να κερδιθεί εάν ετυχάνομε της δεούσης προσοχής και ενισχύσεως. Μας αναγκαιούν οικονομική ενίσχυση και οπλισμός. Όσον το ταχύτερον τα έχουμε, τόσο νωρίτερο θα είμαι θα έτοιμοι, τόσο και η επιτυχία θα είναι εξασφαλισμένη. Και στη συνέχεια κατατέθηκε και η απάντηση του Ιωαννίδη, την οποία ο Γρίβας έλαβε στις 3 Ενδεκάτου του 1973 και υπάρχει η διόχειρη σημείωση πάνω με το γραφικό χαρακτήρα του Γρίβα. Το σημαντικό όμως είναι αυτό το οποίο λέει ο Ιωαννίδης, ότι ελπίζω σύντομα έως τις 10 Νοεμβρίου και εκ νέου μετά τις 2 Δεκεμβρίου να ενισχυθούμε σημαντικά. Στη δική μου την αντίληψη, αυτό που υπονοεί είναι ότι μεταξύ της 10 Νοεμβρίου και της 2 του Δεκέμβρη ήταν η περίοδος που είχε ακριβώς καθοριστεί για την ανατροπή του Γεωργίου Παπαδόπουλου. Και φυσικά αξιοποιήθηκε η εξέγερση του Πολυτεχνείου για να προχωρήσει συνέχεια στην ανατροπή. Δεν θεωρώ, για να μην υπάρχει παρεξήγηση, γιατί κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι η εξέγερση του Πολυτεχνείου ήταν σκόπιμη, ήταν καθοδηγούμενη για να οδηγήσει ακριβώς στην ανατροπή του Παπαδόπουλου. Αυτό θεωρώ ότι αποτελεί μεγίστη ύβρη σε βάρος αυτών των φοιτητών και όλων των υπόλοιπων που εξεγέρθηκαν στο Πολυτεχνείο εναντίον της Χούντας. Απλά η σκληροπυρηνική ομάδα του Ιωαννίδη εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή αξιοποίησε την κατάσταση, την αδυναμία στην οποία ευρέθηκε η Χούντα Παπαδόπουλου για να προχωρήσει στην ανατροπή της. Και αρχίζει πια η προετοιμασία του πραξικοπήματος για την ανατροπή του Μακαρίου. Σύμφωνα με την κατάθεση του Μπονάνου, του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Ελλάδας, η ΕΘΑ, όπως την έχουμε εξασφαλίσει, είναι κατάθεση που έδωσε στην Ελληνική Επιτροπή για το Φάκελο της Κύπρου, η πρώτη αναφορά, λέει, του Ιωαννίδη για πραξικοπηματική για ανατροπή του Μακαρίου του έγινε το φθινόπωρο του 1973, πριν ακόμα από την ανατροπή της ομάδας Παπαδόπουλου. Η πρώτη όμως σύσκεψη για να συγκεκριμενοποιήσει το πραξικόπημα έγινε
τον Φλεβάρι του 1974. Και σε αυτήν έλαβαν μέρος ο Γκυζίκης, ο Ιωαννίδης, ο Ανδρουτσόπουλος και ο Μπονάνος. Και αποφάσισαν ακριβώς ότι πρέπει να προχωρήσουν στην ανατροπή του Μακαρίου. Ορίστηκε τότε αρχηγός της ΕΟΚΑΒΙΤΑ ως Κλαβενίτης και οι οδηγίες που δόθηκαν προς την ΕΟΚΑΒΙΤΑ ήταν ότι έπρεπε πια να χτυπήσει στο ψαχνό για να δημιουργήσει συνθήκες αποσταθεροποίησης και συνθήκες δικαιολόγησης γιατί πρέπει να γίνει το πραξικόπημα. Ότι το πραξικόπημα θα γινόταν για να αποτρέψει τον εμφύλιο σφαραγμό που επροκλήθηκε στην Κύπρο. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, από τον Μάρτιο του 1974 μέχρι και τον Ιούνιο του 1974, που σχεδόν είχε εξαρθρωθεί η ΕΟΚΑΒΙΤΑ, ήταν η περίοδος με την μεγαλύτερη δράση της ΕΟΚΑΒΙΤΑ και των μεγαλύτερων αριθμών δολοφονιών δημοκρατικών πολιτών στην Κύπρο. Η τελική απόφαση για την πραγματοποίηση του πραξικοπήματος έγινε τον Απρίλιο του 1974. Σε αυτή συμμετείχαν οι τέσσερις προηγούμενοι, συν ο Γαλατσάνος που ήταν τότε αρχηγός στρατού. Την ίδια ακριβώς περίοδο, μέσα από τρεις διαφορετικές πηγές, επιβεβαιώνεται ότι ξεκινούν και προετοιμασίες των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων στα νότια παράλια της Τουρκίας, στην περιοχή Μερσίνη, Άδυνα και Αλεξανδρέτσα, για να προχωρήσουν στην αποβατική ενέργεια στην Κύπρο. Οι τρεις πηγές οι οποίες υπάρχουν είναι: η πρώτη πηγή, ο τότε επικεφαλής του κλιμακίου της ελληνικής ΚΙΠ στην Κύπρο, στην Κερίνια, ο Αλέξανδρος Σημειοφορίδης, ο οποίος ακριβώς παρακολουθώντας και υποκλέπτοντας τα διάφορα σήματα και τις επικοινωνίες του τουρκικού στρατού, διαβίβαζε στην Ελλάδα τις πληροφορίες αυτές, αλλά όπως μας είπε, χωρίς καμία ανταπόκριση. Το δεύτερο είναι ένα άκρος απόρριτο έγγραφο ειδικού χειρισμού, το οποίο ετοίμασε το Σεπτέμβριο του 1974 το δεύτερο επιτελικό γραφείο της διοίκησης του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. Και το τρίτο είναι τα απομνημονεύματα ενός Τούρκου στρατηγού, ο οποίος ακριβώς συμμετείχε στην προετοιμασία της εισβολής στην Κύπρο. Τα τρία λοιπόν στοιχεία συμπίπτουν κατά τρόπον απόλυτο και με πλήρη ακρίβεια των πληροφοριών για το πώς ακριβώς εξελίχθηκε η προετοιμασία των τουρκικών δυνάμεων το ίδιο χρονικό διάστημα για να πραγματοποιήσουν την εισβολή. Στις 2 του Ιούλη, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, πραγματοποιήθηκε η τελική συνάντηση στην Αθήνα μεταξύ του αρχηγού και του υπαρχηγού του πραξικοπήματος στην Κύπρο, του Γιωργίτση και του Κομπόκη, μαζί ακριβώς με τον Πονάνο, τον Ανδρουτσόπουλο και τους υπόλοιπους, όπου έλαβαν τις συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς θα κινηθούν, πώς θα γίνει το πραξικόπημα και ποιες θα είναι οι κωδικές ονομασίες για την έναρξη, για την πραγματοποίηση και όλα τα συναφή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ακριβώς καταρρύπτει με ακόμα ένα στοιχείο το μύθο που κάποιοι ήθελαν να καλλιεργήσουν, ότι τάχατε στο πραξικόπημα στην Κύπρο το προκάλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος με την επιστολή την οποία απέστειλε στον Κυζίκη και ζητούσε ακριβώς την απομάκρυση των Ελλήνων αξιωματικών λόγω της εμπλοκής τους στις παράνομες και έγνομες δραστηριότητες της ΕΟΚΑΒΙΤΑ. Η συγκεκριμένη επιστολή του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου παρελήφθη από τον Κυζίκη στις 4 Ιουλίου. Μπορεί η ημερομηνία να ήταν στις 2 Ιουλίου, αλλά ο πρέσβης της Κύπρου στην Αθήνα την παρέδωσε στις 4 Ιουλίου. Άρα είχε λοιπόν προηγηθεί η τελική συνάντηση της πραξικοπηματικής ομάδας, η οποία καθόρισε όλες τις λεπτομέρειες του πραξικοπήματος. Η παρουσία του Γιωργίτση και του Κομπόκη στην Αθήνα εκείνη την περίοδο επιβεβαιώνεται μέσα από συγκεκριμένα έγγραφα, τα οποία εξασφαλίσαμε από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς στην Κύπρο, που ακριβώς αναφέρεται ότι τη συγκεκριμένη περίοδο ο Γιωργίτσης και ο Κομπόκης είχαν ζητήσει άδεια για να επισκεφθούν την Ελλάδα, να απουσίαζαν από την Κύπρο, καθώς επίσης και από καταθέσεις που και ήδη είχαν κάνει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εφάγγελων της Κύπρου του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Εδώ υπάρχει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μία συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου μεταξύ του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και του δημοσιογράφου, εκδότης ήταν ο Κωνσταντόπουλος. Εκδότης. Και πιστεύω ότι αυτή η συνάντηση
ήταν πάρα πολύ καθοριστική και ταυτόχρονα παραπλανητική. Από στενούς συνεργάτες του Αρχιεπισκού Μακαρίου μας μεταφέρθηκε ότι στη συνάντηση η οποία υπήρχε μεταξύ των δύο, ο Κωνσταντόπουλος προθυμοποιήθηκε να αναλάβει ένα διαμεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και την κυβέρνηση της Χούντας για εξομάλυνση των σχέσεων. Την επόμενη μέρα, όταν επέστρεψε στην Αθήνα, είχε τηλεφωνήσει του Αρχιεπίσκοπου Μακαρίου και του είπε ότι συναντήθηκε με τον Ανδρουτσόπουλο και ότι ο ίδιος Ανδρουτσόπουλος θα αναλάβει πρωτοβουλία ανεκτόνωσης της κρίσης. Θυμήστε τότε ότι η κρίση κορυφώθηκε κυρίως και λόγω της απομάκρυσης των Ελλήνων αξιωματικών από την Κύπρο, από την Εθνική Φρουρά, αλλά και όλων των υπολείπων των προβλημάτων, όπως είχαμε πει, είχε δημιουργηθεί λόγω της επιστολής που έστειλε ο Αρχιεπισκόπος. Στη συνέχεια, να υπενθυμίσω ότι στις 11 του μήνα ανακοινώνεται από τη Χούντα ότι το Σάββατο 13 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην Αθήνα, στην οποία κλήθηκαν να παρευρεθούν ο πρέσβης της Χούντας στη Λευκωσία, ο διοικητής της ΕΛΔΙΚ και ο διοικητής της Εθνικής Φρουράς. Και αυτή η συνάντηση θα πραγματοποιούνται στις 13 του μήνα. Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν οι πληροφορίες για την πραγματοποίηση του πραξικοπήματος, φαίνεται ότι η συγκεκριμένη ενέργεια οδήγησε στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο να θεωρήσει ότι υπάρχει ενδεχόμενος κάποια αναστολή της οποιασδήποτε διαδικασίας και όντως ενδεχομένως να ήταν ειλικρινής η προθέσεις για εκτόνωση της κρίσης. Να υπενθυμίσω ότι έγινε η σύσκεψη στις 13 του μήνα, διακόπηκε η σύσκεψη μετά από σύντομο χρονικό διάστημα για να συνεχιστεί τη Δευτέρα 15 του μήνα. Και τη Δευτέρα στις 15 του μήνα είναι το πραξικόπημα. Ακόμα ένα ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο είναι και αυτό διασταυρωμένο από πολλαπλές πηγές, είναι μια συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου στον ΠΟΡ. Θα σας δώσω μετά στοιχεία. Στην οποία έλαβα μέρος πολύ και διάφορο. Θα σας το δείξω στη συνέχεια αυτό. Αυτό είναι ένα τηλεγράφημα ημερομηνίας 4 Ιουνίου του 1974, το οποίο υπογράφεται από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον Kissinger, και απευθύνεται σε μία από τις μυστικές οργανώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ της Μέσης Ανατολής. Στο οποίο ουσιαστικά αναφέρει τι? Ότι καθαρίστε, λέει, το τραπέζι από τον πρέσβη μας στη Λευκωσία. Το καθάρισμα είναι απόφαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Ακολουθήστε το πρόγραμμα χωρίς παρεκκλήσεις. Να υπενθυμίσω ότι αμέσως μετά διορίστηκε στην Λευκωσία πρέσβης ο Ρότζερ Ντέιβις, ο οποίος έδωσε τα διαπιστευτήρια του στον Μακάριο στις 10 του Ιούλη και δολοφονήθηκε στις 28 Αυγούστου κατά έναν παράξενο τρόπο, χωρίς οι ΗΠΑ να δεχτούν να γίνει αυτοψία στον χώρο του εγκλήματος, χωρίς να δεχτούν να γίνει νεκροτομή επί της σωρούς του, και το παράξενο είναι ότι βρέθηκε δολοφονημένος στο διάδρομο της πρεσβείας μαζί με τη γραμματέα του, σε έναν χώρο που δεν υπήρχε προσπέλαση από το εξωτερικό, αξιοποιούμενη μια συγκέντρωση και κάποιους πυροβολισμούς που ρίχθηκαν ενδεχομένως από κάποιους σκόπιμους από το πλήθος το οποίο διαδήλωνε σε βάρος της αμερικανικής πολιτικής, και το παράξενο είναι ότι και οι δύο βρέθηκαν δολοφονημένοι με μια σφαίρα. Αυτά λένε πάρα πολλά. Στη δική μου την αντίληψη, αυτό το τηλεγράφημα είναι πολύ προφητικό και καθοδηγούμενο στο τι έπρεπε να έχει γίνει. Ακόμα ένα έγγραφο το οποίο κάποιοι επιχείρησαν να το αμφισβητήσουν είναι ένα έγγραφο ημερομηνίας 12 Ιουλίου του 1974, το οποίο υπογράφει ο Γενικός Γραμματείας του ΝΑΤΟ, Γιώζεφ Ρουνς, ο οποίος στην ουσία αναφέρει ότι μετά από την επίσκεψη που πραγματοποίησε στα γραφεία της Συμμαχίας ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, κ. Σίσκο, ότι συμφωνεί με την απόφαση τους ότι πρέπει να τελειώνουμε τον Κυπριακό. Επίσης λέει ότι συμφωνεί με τον κύριο Σίσκο για την υποστήριξη των τουρκικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια της απόβασης στην Κύπρο, καθώς επίσης και για την βίαιη ανατροπή του Μακαρίου. Και αυτό ακριβώς είναι ένα πρόσθετο στοιχείο που βεβαιώνει ότι πραξικόπημα και εισβολή
ήσαν οι δύο φάσεις του ίδιου εγκληματικού σχεδίου, το οποίο σχεδιάστηκε, εκκολάφθηκε από τους νατοϊκούς κύκλους και δυστυχώς εκτελέστηκε από Έλληνες αξιωματικούς και πολιτικούς και Κύπριους συνοδοιπόρους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό είναι το πρωτότυπο τηλεγράφημα το οποίο ετοίμασε ο Γεωργίτσης για το θέμα της έναρξης του πραξικοπήματος. Θα πρέπει να πούμε ότι εκείνη την ημέρα του πραξικοπήματος ο Γεωργίτσης δεν ήταν εις το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, αλλά ήταν στο στρατόπεδο της ΕΛΔΙΚ. Και ο λόγος ήταν προφανής. Σε περίπτωση αποτυχίας του πραξικοπήματος, να μην μπορεί να συλληφθεί από τις νόμιμες δυνάμεις του κράτους, δεδομένου ότι ο στρατόπεδος της ΕΛΔΙΚ ήταν έδαφος της ελληνικής δημοκρατίας, με ασυλία και με απόλυτη προστασία που δεν μπορούσαν οι δυνάμεις της κυπριακής δημοκρατίας να εισελθούν χωρίς την έγκριση της ελληνικής κυβέρνησης. Και αυτό είναι το πώς κωδικοποιημένο έφτασε στην Αθήνα διαμέσου του κρυπτογραφικού σήματος το οποίο είχε αποσταλεί. Αυτό είναι ένας πολύ ενδιαφέρον διάλογος, ο οποίος είναι καταγεγραμμένος στα αρχεία του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Ελλάδας, που είναι συνομιλία μεταξύ του Ιωαννίδη και του Γέφη στην Κύπρο αναφορικά με το πραξικόπημα. Έχω τονίσει τα πιο σημαντικά, τι γίνεται με τον Μούσχο, το σκοτώσατε ακόμα. Και ο λόγος ήταν προφανής. Κάποιοι είπαν ότι το πραξικόπημα έγινε, αλλά δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν τον Μακάριο. Η πρόθεση ήταν να σκοτώσουν τον Μακάριο. Και αν ο Μακάριος δεν σκοτωνόταν και συλλαμβανόταν, να αποσταλεί με ειδικών αεροπλάνων, όπως δήλωναν, εις τη Χούντα στην Ελλάδα. Λοιπόν, τότε ο Μακάριος σώθηκε, είναι άλλη υπόθεση. Λοιπόν, και η απάντηση από τον Γεφ ότι το προεδρικό το κάναμε στάχτη. Επίσης αυτό είναι μια δεύτερη αποκρυπτογραφημένη συνομιλία του Ιωαννίδη με τον Σαμσό, η οποία όπως βλέπετε έχει το ακριβές αντίγραφο του Δημήτριου Μπίκου, ο οποίος ήταν, αν δεν κάνω λάθος, υποστράτηγος ή ταξίαρχος στο Γενικό Επιτελείο Στρατού στην Ελλάδα, όπου στην ουσία ο Ιωαννίδης εν τέλει τον Νικολάκη, όπως τον αποκαλεί τον Σαμσό, ότι θέλει το κεφάλι του Μούσκου. Και να μου το φέρεις εσύ ο ίδιος, έτσι Νικολάκη. Και το απαντά ο Σαμσόν, εντάξει, εντάξει λέει, ψάχνουμε να το βρούμε. Σε μια-δυο ώρες το πολύ θα το έχουμε στα χέρια μας. Και υπάρχει ακόμα κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο αποδεικνύεται ακριβώς και από αυτό το σημείο, ότι ο Σαμσόν δεν ήταν ο τυχαίος που ξαφνικά, όπως είπε, συνελήφθη και πήγαινε στο επιτελείο και ξαφνικά όταν δεν βρίσκαν άλλον για πρόεδρο, τον είχαν ουσιαστικά βαφτίσει αυτό για πρόεδρο για να δώσουν λύση στο πρόβλημα. Ο Σαμσόν ήταν μέλος του στενού πυρήνα του Ιωαννίδη. Δεν ήταν μέλος της ΙΟΚΑΒΙΤΑ, ήταν όμως μέλος της ομάδας Ιωαννίδη. Από αυτόν έπαιρνε απευθείας οδηγίες και εντολές και μόνο με τους δικούς του ανθρώπους συνεργαζόταν στην Κύπρο. Και αποκαλύπτεται ακριβώς μέσα από πολλαπλή διασταύρωση πια, ότι στη σύσκεψη που έγινε στον Πόρο στις 10 Ιουλίου, εκτός από τον Ιωαννίδη, δυστυχώς τον Χρήστο Λαμπράκη τον εκδότη, στην έπαυλη του οποίου γινόντουσαν οι συναντήσεις, παρευρέθηκαν και άλλα στελέχη της ομάδας Ιωαννίδης ως ο Πηλιχός, μεταξύ των οποίων και ο Σαμσόν. Και λέει ακριβώς, αυτό είναι ένα non-paper, της ελληνικής ΚΥΠ, το οποίο παραδόθηκε στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο αμέσως μετά, ότι η τελευταία των συσκέψεων, λέει, εγένετο τρεις ημέρες πρώτο εγχειρήματος, ήταν τέσσερις ημέρες πρώτο εγχειρήματος, και μετέχουν εις αυτής άπαντες με συμμετοχή του αφιχθέντες επίσης εν συνεχεία Προέδρου κ. Σαμσόν. Αυτή πραγματοποιήθη εις την εμπόρο πολυτελή έπαυλη του κ. Λαμπράκη, εις την οποία αρκετάς φοράς εφιλοξενείτο ο ταξίαρχος Δημήτριος Ιωαννίδης. Αυτόν επίσης είναι ένα από τα διασωθέντα έγγραφα τα οποία η καταστροφή εγγράφων στην Κύπρο, στρατιωτικών εγγράφων από τη στιγμή που επισημοποιήθηκε η επιστροφή του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ήταν τρομακτική, ήταν τεράστια. Ήταν αν όχι χιλιάδες ή εκατοντάδες τα έγγραφα τα οποία καταστράφηκαν ακριβώς για να συγκαλύψουν και να αποκρύψουν την αλήθεια, τη συνωμοσία και τα όσα αναπαυχώρα. Όμως παρόλες τις προσπάθειες κάποια από αυτά τα έγγραφα διασώθηκαν. Αυτό το έγγραφο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ακριβώς είναι το πολεμικό ημερολόγιο
του Ραντάρ αεροπορίας στην Καντάρα. Και επειδή η αεροπορική διοίκηση Κύπρου δεν είχε απευθείας επικοινωνία με το ΓΕΦ, με το επιτελείο, η συνομιλία γινόταν διαμέσου του Ραντάρ της Καντάρας. Και είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό, γιατί ακριβώς αποκαλύπτεται τι. Σε αντίθεση με όλες αυτές τις, επιτρέψτε μου να πω, φιλοσοφίες, παραφιλοσοφίες και δικαιολογίες που πρόβαλε ο Σαμψόν για το πώς έλαβε πρόεδρος, ότι ακριβώς στις 8:50 το πρωί της 15ης ελήφθη εντολή από την Λακατάμια ή να διαβιβαστεί εις το ΓΕΦ ότι ο κύριος Νικόλος Σαμψόν βρίσκεται στην Λακατάμια. Και όταν η ώρα 8:20 γίνεται το πραξικόπημα και μετά από μισή ώρα αυτός βρισκόταν στην αεροπορική βάση της Λακατάμιας, που για να μεταβεί αυτήν την περιοχή ήθελε τουλάχιστον 20 λεπτά, σημαίνει ότι ακριβώς με το που άκουσε τους πυροβολισμούς, κατάλαβε ότι ήταν το πραξικόπημα και μετακινήθηκε σε ασφαλή χώρο για τους δικούς του λόγους. Και αυτόν επιβεβαιώνει τη συμμετοχή του και τη συνέργεια του στο πραξικόπημα. Η ανωτέρω πληροφορία λέει στις 8:52 διαβάστηκε στο ΓΕΦ. Στις 9:25 ελήφθη από το ΓΕΦ εντολή να διαβιβαστεί στη Λακατάμια, όπως ο κύριος Νικόλος Σαμψόν δύναται να μεταβεί στο ΓΕΦ. Η ανωτέρω πληροφορία διαβάστηκε στη Λακατάμια στις 9:30 και στις 10:15 η Λακατάμια ανέφερε ότι ο κύριος Νικόλος Σαμψόν μετέβει με στρατιωτικό όχημα και συνοδεία τριών ατόμων στο ΓΕΦ. Άρα όλα τα υπόλοιπα αντιλαμβάνεστε ότι ήταν εκ του πονηρού. Έγινε λοιπόν η ανατροπή του αρχιεπισκόπου Μακαρίου και στη συνέχεια διαπιστώνουμε ότι ενώ η στρατιωτική ηγεσία στην Κύπρο και στην Ελλάδα γνώριζαν για την τουρκική απόβαση, ουδέν έπραξαν για να την ματιώσουν, αλλά αντίθετα την υποβοήθησαν. Και πραγματικά αυτό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, με σωρίαν εγγράφων και ντοκουμέντων που μπορούμε να παρουσιάσουμε, αλλά ευελπιστώ ότι θα είναι το θέμα μιας μελλοντικής μας εκδήλωσης. Οπωσδήποτε. Που θα τα αναφέρουμε με κάθε λεπτομέρεια, γιατί τώρα δεν προσφέρεται και ο χρόνος. Όπου ήδη γνώριζα και για τις δραστηριότητες που παρατηρήθηκαν στην Τουρκία, για τον απόπλουν των τουρκικών πολεμικών σκαφών και των ακουβατικών, αλλά στην ουσία δεν ίδρωσε το αυτήν τους. Το χαρακτηριστικό είναι ότι από τις 19 του μήνα υπάρχει τηλεγράφημα της ελληνικής πρεσβείας προς την Αθήνα που λέει ακριβώς ότι κλιμάκιο της ΚΙΠ γνωρίζει ημίν εξής. Κατά πληροφορίας παρασχεθήσας υπ' αυτόν υπογεύ, 5 τουρκικά πλοία πλέον εις απόσταση 12 μιλίων βορείου ακροτηρίου Αποστόλου Ανδρέου, ταύτα ακολουθούνται υπό 10 σκαφών αποβατικής δυνάμεως. Άτινα πλέον εις απόσταση 28 μιλίων έως 30 μιλίων βορείου αυτού ακροτηρίου. ΓΕΦ δεν ανησυχεί. Δεν ανησυχούσε. Επίσης, πολύ σημαντικό, είναι και αυτό ένα μεγάλο ντοκουμέντο που είναι στα χέρια μας. Είναι το τηλεγράφημα το οποίο έστειλε το πρωί της 20ης Ιουλίου από την Άγκυρα ο πρέσβης της Χούντας στην Άγκυρα, Κοσμαδόπουλος, ο οποίος λέει τι. Στις 6:15 το παρέλαβαν στην Αθήνα. Ότι ο Γκιουνές τον εκάλεσε κατεπηγόντος στις 5:45 στο Υπουργείο Εξωτερικών για να του ανακοινώσει τα εξής. Μεταξύ των οποίων ότι οι τουρκικές δυνάμεις θα εισβάλλουν στην Κύπρο στη βάση της συνθήκης εγγύησης του άρθρου 4 εδάφιο 2 και ότι οι τουρκικές δυνάμεις δεν είναι διατεθειμένες να ανοίξουν ποτέ πυρ εφόσον το αυτό πράξουν οι δυνάμεις έτοιμες ευρίσκονται στην Κύπρο. Δηλαδή από τη στιγμή που οι ελληνικές δυνάμεις που βρίσκονται στην Κύπρο δεν θα ανοίξουν πυρ αντίον των αποβατικών δυνάμεων, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δεν θα ανοίξουν. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο δεν υπήρξε αντίδραση στο προγεφύρωμα. Αυτός ήταν ο λόγος που η Εθνική Φρουρά και η ΕΛΔΙΚ δεν επιτέλεσαν το σχέδιο αποστολής τους σε περίπτωση τουρκικής αγωματικής ενέργειας. Και όλα αυτά τα οποία έλεγαν στην Κύπρο ότι πρόκειται για ασκήσεις. Ότι δεν είναι τουρκική εισβολή, ότι πρόκειται για ασκήσεις. Αυτά λεγόντουσαν στην Κύπρο. Αυτόν επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό έγγραφο το οποίο εξασφαλίσαμε. Είναι η συνάντηση η οποία έγινε μεταξύ της Χούντας και βλέπετε Αντρουτσόπουλος, Κυπρέος, ο Μπονάνος, ο Χανιώτης και οι υπόλοιποι με την Αμερικανική αντιπροσωπεία υπό το Σίσκο, τον Έλσουορθ, τον Τάσκα στις 19 Ιουλίου το πρωί στην Αθήνα. Και στην ουσία αυτό το οποίο επιβεβαιώνουν
είναι ότι στην ουσία συνένεσε η Χούντα ώστε ο τουρκοκυπριακός θύλακας Δευκοσίας να αποκτήσει έξοδο προς τη θάλασσα. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό που ουσιαστικά συμφώνησαν ήταν η κατάληψη των εδαφών που έκαναν οι τουρκικές δυνάμεις μέχρι τις 6 Αυγούστου. Γι' αυτό και μέχρι τις 6 Αυγούστου βλέπετε ότι δεν υπήρξε καμία ουσιαστική αντίδραση. Ενημερώθηκε, λέει ο Μπονάνος στην κατάθεσή του, ότι πραγματοποιείται η απόβαση στην Κύπρο. Αλλά λέει με το θέμα αυτό δεν ασχολήθηκα. Ασχολήθηκα η ώρα 10.30 το πρωί. Γιατί λέει άλλα πιο ενδιαφέροντα θέματα να ασχοληθεί. Να μην πούμε για το θέμα της αποστολής των υποβρυχίων. Που δύο φορές απέπλευσαν για να προχωρήσουν προς την Κύπρο και πήραν οδηγίες να στραφούν πίσω και να μην χτυπήσουν τον αποβατικό στόλο. Να μην πούμε για το φιάσκο που έγινε με την αποστολή των καταδρομέων από την Κρήτη, που καταλήξαμε δυστυχώς και στο ατύχημα. Αυτό είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό έγγραφο, το οποίο αποτελεί υποκλοπή από το αρχηγείο του ΝΑΤΟ. Είναι έγγραφο το οποίο ετοιμάστηκε από τον διοικητή των Βρετανικών Στρατιωτικών Δυνάμεων Μέσης Ανατολής, που στην ουσία έδινε οδηγίες στην ΡΑΦ στην Κύπρο, ότι επειδή διαπιστώθηκε, λέει, ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη να επερίπτανται άνω του εναέριου χώρου των Βρετανικών Στρατηγών Βάσεων στην Κύπρο, και μιλούμε για την αποστολή των ΟΡΑΤΛΑΣ, 21 προς 22 Ιουλίου, από τούτε και στο εξής, λέει, χωρίς άνευ προειδοποίησης, από τη στιγμή που θα διαπιστωθεί πτήση ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών, να εφαρμόζονται κανόνες εμπλοκής. Εφάρμοσαν οι Βρετανοί τους κανόνες εμπλοκής για την περίπτωση του τουρκικού αεροπλάνου και για όλα τα υπόλοιπα? Νομίζω πως όχι. Είναι γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο που δεν πρέπει να ξεχνούμε. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ελπίζω ότι αυτός ο προβληματισμός θα μετατραπεί σε δράση, σε αποφασιστικότητα, και αυτό που είναι το πιο σημαντικό που πρέπει όλοι να αντιληφθούμε. Επειδή υπήρχε πάντοτε μια αντίληψη, κυρίως στον ελλαδικό χώρο, ότι η Κύπρος είναι το προγεχωρημένο φυλάκιο του ελληνισμού. Λάθος. Η Κύπρος δεν είναι το προγεχωρημένο φυλάκιο του ελληνισμού. Η Κύπρος είναι το τελευταίο φυλάκιο του ελληνισμού. Τα προγεχωρημένα φυλάκια χάθηκαν. Ήταν ο Πόντος, ήταν η Ήμβρος, η Τένεδος, η Κωνσταντινούπολη, η Μικρασία. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, εάν χαθεί η μάχη της Κύπρου, ο κίνδυνος συρρήκνωσης, περαιτέρω συρρήκνωσης, του εθνικού κυρίαρχου χώρου της Ελλάδας θα είναι αναπόφευκτη. Γι' αυτόν ακριβώς και είμαστε υποχρεωμένοι αυτήν τη μάχη να τη δώσουμε και να την κερδίσουμε στην Κύπρο. Ναι. Και η μάχη αυτή δεν είναι κατά ανάγκη να κερδιθεί με την επιβολή του ελληνικού στοιχείου επί του τουρκοκυπριακού στοιχείου. Αλλά στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής λύσης που να είναι λειτουργική, να είναι βιώσιμη, και μια λύση η οποία δεν θα επιτρέπει κατά τρόπον άμεσον ή έμμεσον των παρεμβατικών ή των κυδαιμονευτικών ρόλων της Τουρκίας στη λειτουργία του Κυπριακού κράτους. Και θα πρέπει ακριβώς να αναγνώσουμε τα μηνύματα που ο αντίπαλος στέλνει. Και δυστυχώς τα στέλνει με τρόπον καθαρό, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν εκείνοι που θα τα λάβουν σοβαρά υπόψη και να τα αξιοποιήσουν. Να υπενθυμίσω ότι πριν μερικούς μήνες, τι είπε ο Τούρκος Πρόεδρος? Η ασφάλεια της Τουρκίας, λέει, αρχίζει από την Κύπρο. Δεν περιορίζεται στο Αιγαίο και στη Θράκη. Επεκτείνεται στα Βαλκάνια. Ας έχουν γνώση οι πάντες. Αυτό ακριβώς υποδηλεί ότι ο τουρκικός επεκτατισμός, ο οποίος έχει εκτραφεί και αποθρασιθεί από την προδοσία του 1974, δεν περιορίζεται πια στην Κύπρο. Ο στόχος είναι η προσάρτηση ολόκληρης της Κύπρου στην τουρκική επικράτεια και στη συνέχεια η διαίρεση του Αιγαίου και η προσάρτηση της Θράκης. Πρέπει να το έχουμε κατά νου. Οφείλουμε να λάβουμε μέτρα και πρέπει να πάψουμε ως ελληνισμός να είμαστε ραγιάδες και τοπαθείς. Έχουμε διαπραγματευτικά όπλα. Έχουμε δυνατότητες. Πρέπει να τις αξιοποιήσουμε.
για να μην φτάσουμε πάλι να κλαίμε περιποίω. Γιατί δυστυχώς η αυτοκαταστροφική τάση φαίνεται να είναι έμφυτο στοιχείο. Όμως έμφυτο στοιχείο του ελληνισμού είναι και η ανόρθωση. Είναι και η πορεία προς τα άνω. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να καταστήλουμε την ιτοπάθεια και την κακή μας, τον κακό μας εαυτό και να αναδείξουμε τη θετική μας πτυχή και την προπτυχή μας. Αυτό δεν είναι ούτε επεκτατικός πόλεμος, ούτε ρατσιστική διάθεση. Είναι διάθεση εθνικής επιβίωσης. Και το οφείλουμε αυτό να το πράξουμε. Και για μας και για τις μελλοντικές γενιές. Γι' αυτό λοιπόν η μάχη στην Κύπρο πρέπει να την κερδίσουμε. Πρέπει να τη δώσουμε αποφασιστικότητα. Εμείς σας υποδηλώνουμε με όλο το θάρρος ότι θα παραμείνουμε αταλάντευτα σε αυτήν την πορεία με οποιοδήποτε τίμημα και με οποιοδήποτε κόστος. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα για να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις. Γιατί δεν κάνετε καμιά διαδήλωση εναντίον του Δησί και του Ακέλ που κάνει αυτή την πρώτη συμπεριφορά και κάθεται και συνεχίζει τις συνομιλίες. Γιατί δεν πάτε έξω από το Προεδρικό Μέγαρο να φωνάξετε. Ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ. Λοιπόν, να θεωρήσω ότι δεν υπάρχουν ερωτήσεις, δεν υπάρχουν απορίες. Έχουμε μία ερώτηση. Λοιπόν, να σας κάνουμε κάποια ερώτηση. Λοιπόν, αυτή είναι η ερώτηση που έκανα από εδώ η κυρία. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Ένα αφορά την Ελλάδα και ένα την Κύπρο. Να την τελειώσω. Λοιπόν, το πρώτο που αφορά την Ελλάδα. Εσείς ήσασταν πρόεδρος επιτροπής για το φάσιλο της Κύπρου. Ερώτημα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, που όταν ήταν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ένα από τα βασικά του συμφήματα και θέσεις ήταν αυτό. Θα ανοίξει ο φάκελος της Κύπρου στην Ελληνική Βουλή. Θα την ανοίξουμε, θα το ανοίξουμε και θα δώσουμε τις ευθύνες εκεί που πρέπει. Λοιπόν, αυτό δεν το έκανε. Ερώτημα. Το ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε το φάκελο της Κύπρου από εσάς, μια που ήσασταν ο πρόεδρος. Θα το δώσει στη Βουλή, θα το μάθουν οι Έλληνες. Αυτό είναι το ένα θέμα που αφορά την Ελλάδα. Κι αν εσείς έχετε επαφή με κάποια ελληνικά κανάλια ή με τη δημόσια τηλεόραση, που αυτά που είπατε που είναι μια περίληψη βασική του φακέλου του Κύπρου, μπορεί να το μάθει και ο ελληνικός λαός, ο υπόλοιπος ελληνικός λαός. Αυτή είναι μία ερώτηση. Η δεύτερη είναι. Στην Κύπρο υπάρχουν κάποια κόμματα στην αντιπολίτευση τα οποία συνεννοούνται μεταξύ τους και έχουν μια άποψη μεταξύ αυτών και η ΕΔΕ. Ερώτημα. Ο Λιλίκας είχε εμφανιστεί στις προηγούμενες εκλογές και τον είχατε υποστηρίξει όλοι τα κόμματα αυτά. Εσείς, το ερώτημα είναι, εσείς ας πούμε τώρα, εσείς τώρα υπάρχει σωστό, δυναμικό, μέχρι στιγμή υπάρχει κάποια συζήτηση. Και το άλλο είναι, με το Ισραήλ αυτό που είπατε προηγουμένως ότι υπάρχει μια αντιμετώπιση και εθνική επεκτατική πολιτική. Με το Ισραήλ έχετε έρθει σε επαφή και συζήτηση, αν μπορείτε να τα πείτε αυτά βέβαια. Για αυτό το θέμα. Λοιπόν, την ερώτηση που σας είχα κάνει πριν είναι γιατί δεν μαζεύεστε όλοι έξω από το Προεδρικό Μέγαρο εναντίον αυτής της προδοτικής τάσης που κρατάει και το Δυσί και το ΟΚΕΙ. Με κόσμο. Υπάρχει ακόμα μια ερώτηση, θα σας απαντήσω μαζεμένες. Θα ήθελα να ρωτήσω απλά. Άρα λοιπόν με όλη τη συζήτηση που έχουμε κάνει τώρα, με όλα αυτά που μας έπρεπε. Το κλειδί δεν το κρατάει η Τουρκία. Το κλειδί το κρατάει η Αμερική. Διότι όλα τα έγγραφα ξεκίνησαν από εκεί. Άρα λοιπόν, μήπως είναι εκεί που πρέπει να αποταθούμε. Διότι όλες οι αποφάσεις παίρνονταν από εκεί. Λοιπόν, αρχίζοντας από τελευταίο να πω ότι η αλήθεια είναι αυτή. Ότι εδώ ήταν μια συνωμοσία, μια συμπαιγνία που είχε συγκεκριμένους στόχους. Και μάλιστα στην επόμενη φορά
θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε και έγγραφα από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών και ενημερώσεις που έκανε στους εργάτες του ο Κίσιγκερ και δικαιολογούσε τη στάση και τη συμπεριφορά των Αμερικανών. Όμως από ένα σημείο και μετά, η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία αξιοποίησε αυτούς τους σχεδιασμούς, αξιοποίησε τα δικά μας τα λάθη για να εφαρμόσει τη δική της πολιτική. Μια πολιτική η οποία ουσιαστικά ξεκίνησε να διαμορφώνεται από το 1950, όπου τότε η κυβέρνηση Μεντερές είχε αποφανθεί ότι η Τουρκία δεν μπορεί να περιμένει και να παραμείνει ένα μεγάλο περιφερειακό κράτος ξηράς, ότι πρέπει να αποκτήσει θαλάσσια διέξοδο. Και ήταν προφανές ότι η θαλάσσια διέξοδο ήταν προς το Αιγαίο και προς την Ανατολική Μεσόγειο. Αξιοποίησε την Βρετανική πολιτική το Σεπτέμβριο του 1955 με την τριμερή διάσκεψη του Λονδίνου, αλλά επιτρέψτε μου να πω και την απαράδεκτη στάση την οποία τήρησε τότε η ελληνική κυβέρνηση και κυρίως ασθενούντος του Παπάγου οι δύο αντιπρόεδροι, Παναγιώτης Κανελόπουλος και Στέφανος Στεφανόπουλος, να παρευρεθούν σε αυτή τη διάσκεψη και στην ουσία να νομιμοποιήσουν για πρώτη φορά, κατά παράβαση της συνθήκης της Λοζάνης, η Τουρκία να επιστρέφει ως ενδιαφερόμενο μέρος σε έδαφος της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπου ουσιαστικά είχε αποποιηθεί κάθε δικαιώματος με τη συνθήκη της Λοζάνης. Και από εκεί και πέρα πια ξεκινά η έκθεση του Νιχάτερη το Νοέμβριο-Δεκέμβρη του 1956 και η πρακτικοποίηση και αυτής της έκθεσης για επανάκτηση της Κύπρου και προσάρτηση της στην τουρκική επικράτεια, όπως το Γραφείο Ειδικού Πολέμου της Τουρκίας με επικεφαλής τότε τον Λοχαγό Ισμαήλ Τάνσου επεξεργάστηκε και ξεκίνησε πια να εφαρμόζεται από το 1958. Και να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε. Επιτρέψτε μου να πω πραγματικά ότι από το 1955 μέχρι το 1974 υπήρξαν αποφάσεις κυρίως από τους εν Ελλάδη κυβερνώντες απαράδεκτες, ανώριμες, για να μην τις χαρακτηρίσω με πιο βαριούς χαρακτηρισμούς. Έτσι, για να μην τις με πιο βαριούς χαρακτηρισμούς. Και είδατε πώς ακριβώς εξελίχθηκε αυτή η διαδικασία. Στην ουσία είχαμε την ευκαιρία να έχουμε ένα δεύτερο ελληνικό κράτος και ο ελληνισμός σήμερα να διδραματίζει τον πλέον καθοριστικό γεωστρατηγικό ρόλο στην πιο ευαίσθητη περιοχή του πλανήτη και εμείς τον απομπελίσαμε για να τον παραδώσουμε σε ποιους, στην Τουρκία, για να προωθεί τα επεκτατικά σχέδια σε βάρος του ελληνισμού. Όσον αφορά το θέμα των κινητοποιήσεων, η πραγματικότητα είναι ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή με τις κινητοποιήσεις. Γιατί εάν αυτή η κινητοποίηση δεν έχει το απαιτούμενη συμμετοχή και το αποτέλεσμα, μπορεί να γυρίσει μπούμερα σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο και θα σας πω γιατί. Αυτό που τα κόμματα σήμερα κάνουν πια, οργανώνουμε σε κάθε επαρχία της Κύπρου εκδηλώσεις ενημέρωσης του λαού ακριβώς για αυτά τα ζητήματα. Και φτάνω ακριβώς στο επόμενο σημείο. Η προσπάθεια είναι εν ώψη των επόμενων προεδρικών εκλογών να υπάρξει συνεργασία αυτών των κομμάτων. Στη βάση μιας πολιτικής διακήρυξης, ενός κοινού προγράμματος και ενός κοινού υποψηφίου. Για να μπορέσουμε να εκφράσουμε και την επιθυμία μιας μεγάλης μερίδας του λαού που ουσιαστικά έχει αγανακτήσει με τις πολιτικές αποφάσεις και επιλογές και στα θέματα του Κυπριακού και στα θέματα της οικονομίας και στα θέματα της κοινωνικής πολιτικής και κυρίως μέσα από την αγαστή και άλλοτε στο προσκήνιο και άλλοτε στο παρασκήνιο συνεργασίας των ηγεσιών του Δημοκρατικού Σαϊερμού του ΑΚΕΛ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Τίγο Αναστασιάδη. Από την πλευρά της ΕΔΕΚ, επειδή ακριβώς θεωρούμε ότι η ευθύνη μας για την ευόδοση αυτής της προσπάθειας δεν είναι απλά σημαντική, είναι καθοριστική. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, εμείς έχουμε αποποιηθεί να διεκδικήσουμε την Προεδρία της Δημοκρατίας με δικό μας υποψήφιο και ήδη έχω αναλάβει προσωπική πρωτοβουλία και την Δευτέρα θα γίνει μια πρώτη συνάντηση των 5 κομμάτων με προσπάθεια θετικής ολοκλήρωσης στη βάση αυτό που έχω πει προηγουμένως. Και εδώ ακριβώς δεν μπορώ να μην σχολιάσω και να μην στυλιτέσω μια απαράδεκτη συμπεριφορά του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εδώ και 10 ημέρες είναι γνωστό ότι θα πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση τη Δευτέρα 24 του μήνα η ώρα 9 το πρωί.
και ανακοινώνει προχθές ο πρόεδρος ότι Δευτέρα 24 του μήνα η ώρα 9 το πρωί συγκαλείται το σύνολο. Που αρνείται τόσο καιρό. Που αρνείται τόσο καιρό συγκαλέσει. Απλά, απλά ακριβώς γιατί θέλει να δημιουργήσει συνθήκες αποσταθεροποίησης και αν είναι δυνατόν υπονόμευσης αυτής της προσπάθειας. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε αισιόδοξοι. Και εγώ είμαι αισιόδοξος. Okay. Πρέπει να πω ότι πηγαίνουμε καλά προετοιμασμένοι. Εύχομαι και ελπίζω ότι και οι πρόεδροι των υπολείπων κομμάτων θα επιδείξουν ανάλογη θετική στάση και συμπεριφορά, ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε τα προαπαιτούμενα και τους όρους και να λειτουργήσουμε στη βάση ακριβώς αυτό που είπα προηγουμένως. Ερώτηση. 80 χρόνια θεωρητικής και πρακτικής εμπειρίας με έχει διδάξει ότι οι ξένοι κάνουν τη δουλειά τους. Και κατά αυτούς καλά κάνουν. Καλός ή κακός. Ποτέ δεν θα μπορούσαν να κάνουν αυτό που κάνουν εάν εμείς κάναμε εκείνο που έπρεπε να κάνουμε. Συνεπώς, η αιτία όλων των δεινών, ανέκαθεν, άμα μελετήσουμε την ιστορία, εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι διευκολύνουμε την καταστροφή της Ελλάδας. Και το θέμα είναι τι κάνουμε προς αυτό το στόχο. Έχεις απόλυτο δίκαιο. Γιατί εάν δεν υπήρχαν οι εντός των τυχών εφιάλτες, δεν θα ήταν δυνατόν αυτά τα σχέδια να αποδοθούν. Και το πιο σημαντικό σήμερα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Μεγάλη Βρετανία και σε όλους τους υπόλοιπους δεν τους ενδιαφέρει αν για παράδειγμα στην Κύπρο θα είναι ελληνικό έδαφος και θα υπάρχει μια δημοκρατία που να λειτουργεί ή αν θα είναι τουρκικό έδαφος ή το Αιγαίο αν θα είναι ελληνικό ή θα είναι διχοτομημένο. Αυτοί θέλουν να προωθήσουν τα δικά τους τα σχέδια και τα δικά τους συμφέροντα. Αυτό που είναι τραγικό για μας είναι ότι ακριβώς απεμπολούμε τα διαπραγματευτικά όπλα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Αποδυναμώνουμε η γεωστρατηγική μας θέση και κυρίως αποδυναμώνουμε τις διεκδικήσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί υπάρχουν δυστυχώς κάποιοι οι οποίοι θέλουν να πουλούν εκδούλευση σε κάποιους τρίτους για να είναι αρεστοί και για να τους υποβοηθούν στο θέμα της ανέλυξης της πολιτικής τους ενδεχομένως στα διαδρομικά. Εγώ απλά θέλω να σας μεταφέρω κάτι και πραγματικά λυπούμαι που το λέω γιατί είναι προσωπικό ζήτημα. Από ό,τι έχετε παρατηρήσει στις τελευταίες εκλογές, μετά από έναν απίστευτο πόλεμο από πολλούς και πολλές κατευθύνσεις, με κύριο στόχο να μην εκλεγώ βουλευτής. Όταν αυτό απέτυχε και προτάθηκα για την Προεδρία της Βουλής, παρενέβησαν οι πάντες. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με ανοιχτές παρεμβάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κύριος Άιτα και άλλοι, όχι για να εκλεγεί πρόεδρος της Βουλής κάποιον που ήθελα, αλλά να εκλεγεί πρόεδρος της Βουλής οποιοδήποτε εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λέει πολλά. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε στη σωστή πορεία και θα τη συνεχίσουμε. Δεν πρόκειται να την εγκαταλείψουμε. Γιατί έχει ώρα που δεν. Κατά πρώτον, εγώ θέλω να σας πω ότι από τη στιγμή που υπάρχουν άνθρωποι σαν εσάς, σαν τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, σαν τον Λιλίκα, εγώ προσωπικά δεν ανησυχώ. Γιατί σας βλέπουμε και από το ΡΙΚ, δεν χρειάζεται να έρθετε στην Αθήνα, σας παρακολουθούμε πολύ συχνά και από το ΡΙΚ. Το δεύτερο θα ήθελα να πω σχετικά με τον Σπύρο του Παπαγεωργίου, διότι έχω διαβάσει το φοβερό βιβλίο «Μακάριος πορεία διαπηρός και συνδύνα», το οποίο είναι κατάρτιση στην κόλαση και δεν θέλω να το ξαναδιαβάσω, με ταράζει πάρα πολύ. Στο εσόφυλλο λέει μια φράση του Νικολάου Πλαστήρα. Θα το πω όπως το θυμάμαι. Το πλανάστε ανθρώπινο. Το αναγνωρίζει όμως την πλάνη είναι δείγμα ανδρισμού και υψηλότερης καλλιέργειας, κάτι τέτοιο. Αυτό το λέει για τον εαυτό του Σπύρος Παπαγεωργίου, διότι για όσους δεν το γνωρίζουν, κυρίως Ελλαδίτες, ο Σπύρος Παπαγεωργίου ήταν η πένα του Γρίβα, ήταν η δημοσιογραφική πλευρά του Γρίβα. Άρα αναγνώρισε τα λάθη.
και αυτό τον τιμά πάρα πολύ. Το δεύτερο, σε ένα σημείο αναφέρατε τι είπε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, θυμίστε μου που το είχε πει. Σε συνάντηση που είχε με Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα τον Ιούνιο του 1965. Ενώπιον όλων θα καταθέσω τι μας είπε ο αείμνηστος καθηγητής Νεοκλής Σαρής σε συνάντησή μας περίπου ένα έτος πριν αποβιώσει. Είχα την τιμή να τον γνωρίσω. Μας είχε λοιπόν πει, όπως του το είχε καταθέσει και Τούρκος διπλωμάτης, διότι ο Σαρής είχε πολλές γνωριμίες, ότι υπήρξε Έλλην πολιτικός, ακούστε το, ο οποίος πρότεινε περισσότερα από όσα πρότειναν οι Αμερικανοί. Δηλαδή τι, πέραν του Καστελόριζου, της παραχωρήσεως του Καστελόριζου και της ιδρύσεως μιας βάσης στην Καρπασία, όπως προέβλεψε το σχέδιο Άθουσον, αυτός ο Έλλην πολιτικός, το Έλλην εισαγωγικά, πρότεινε να δοθούν και δύο ελληνικές νήσοι επιπλέον. Και το ρωτήσαμε, υπαριστάμε, ποιες ήσαν αυτές οι ποιες νήσοι πρώτα απ' όλα, η Λέσβος και η Χίο. Και η αμέσως επόμενη ερώτησή μας, ποιος ήταν αυτός ο Έλλην πολιτικός, το Έλλην εισαγωγικά, και μας είπε ο Νεοκλής Σαρής, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Συνεχίζω λοιπόν και λέω, επειδή σήμερα προαλήφθεται ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο υιός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίος, η αυτή η οικογένεια διακατέχεται από μια έντονη ρεάλ πολιτική, η οποία βεβαίως δεν έχει σχέση με τη ρεάλ πολιτική του Βίλι Μπραντ. Είναι η ρεάλ πολιτική του τύπου απολύουμε με προνομίους Έλληνες όπως καθαρίστριες, σχολικούς φύλακες, ανθρώπους οι οποίοι σαν τίμη στην εργασία τους όπως ο υποφαινόμενος, γιατί απολύθηκε τη Κυριάκου Μητσοτάκη το 2014. Είναι ο Θεός να μας φυλάει να έρθει η Νέα Δημοκρατία υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τι θα γίνει με το Κυπριακό δηλαδή, τι θα δούμε. Διότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε χαρακτηρίσει την Κύπρο ως την πόρνη της Μεσογείου. Λοιπόν, διότι από πάνω της πέρασαν λέει, όλοι οι κατακτητές. Ακούστε Έλληνας πολιτικός να πει την Κύπρο πόρνη της Μεσογείου. Και να, δηλαδή να μην τρέπεται που περπατά πάνω σε αυτή τη γη. Τρίτο και κλείνω και με συγχωρείτε που μιλάω πολύ. Σήμερα δίπλα μου κάθεται ο Χαράλαμπος Σολομονίδης, ο οποίος ήταν μέσα στο αντιτροπιλικό βέλος. Και επίσης αριστερά μου τον Νίκο το Σπέτζο, τον οποίο τον κτύπησε όργανο της Χούντας. Καλά τα λέω κύριε Νίκο. Και φυσικά μπορεί να υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι στις μαύρες εκείνες εποχές έκαναν τον δικό τους αγώνα. Ο Χαράλαμπος Σολομονίδης ποτέ δεν εξαργύρωσε τη συμμετοχή του σε αυτή την ιστορική στιγμή. Όπως και ο Νίκος ο Σπέτζος. Αυτά θέλω να σας πω κύριε Σιζόπουλο και σας εύχομαι καλό κουράγιο. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή είναι καθοριστικό για τις εξελίξεις, θέλουμε να γνωρίζουμε ποια είναι η στάση του σοσιαλιστικού διεθνούς στις εξελίξεις. Επειδή ο αρχηγός της είχε νομοθετήσει υπέρ του σχεδίου ΑΝΑ και ποιες είναι οι σχέσεις σας με το σοσιαλιστικό κόμμα. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για μένα ήταν μια αποκάλυψη, ίσως επειδή ανήκω σε μια νεότερη γενιά, όλα αυτά τα στοιχεία και πραγματικά θέλω να παρακαλέσω, όπως και η προηγούμενη ερωτώσα, ότι αν μπορείτε να το κάνετε στο YouTube ή στο διαδίκτυο με οποιοδήποτε τρόπο, είναι πολύ σημαντικό να το μαθαίνουν οι νεότερες γενιές που δεν έχουν προσωπικά βιώματα. Να το ανεβάσει. Ωραία, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή να έχει κοινωνηθεί το μήνυμα. Το δεύτερο που θέλω... Μισό λεπτό, να μπορώ να απαντήσω, γιατί καμιά φορά μου πάρα πολλές ερωτήσεις. Ωραία, πρώτον αυτό, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Παρακαλώ. Και το δεύτερο, ήθελα να ρωτήσω το εξής, βλέποντας μπροστά, ποια θεωρείτε ότι είναι τα πιο σημαντικά βήματα, τώρα, δηλαδή, ποια θα ήταν το roadmap, διακοπή των συνομιλιών, άμα η Τουρκία τέλος πάντων συνεχίσει αυτή την αδιάλακτη στάση, και μετά πώς θα βαδίσουμε για να αποτρέψουμε αυτόν τον πολύ σημαντικό στόχο, να μην τουρκοποιηθεί το νησί. Λοιπόν, πολύ σωστά. Το πρώτο που ήθελα να απαντήσω είναι ότι από την πλευρά τη δική μας, παρά το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες για πάρα πολλά δεδομένα και ζητήματα, δημόσια επιλέγω τουλάχιστον να παρουσιάσω μόνο ό,τι μπορώ να επιβεβαιώσω και να επιβεβαιωθεί. Τα υπόλοιπα απλά τα κρατάω για δική μου χρήση. Γι' αυτό και την περίπτωση του συγκεκριμένου Αμερικανού διπλωμάτη την παρουσίασα, γιατί ακριβώς είναι δημοσιευμένη στην εφημερίδα Τα Νέα με συγκεκριμένη ημερομηνία.
καθένας μπορεί να τρέξει το δίκαιο. Όπως και όλα τα υπόλοιπα. Ακόμα και τη συνάντηση του πόρου έχω την επιβεβαίωση όχι μόνο από το κείμενο της Ελληνικής ΚΙΠ, αλλά και από άλλα δύο πρόσωπα, ένας από τους οποίους ήταν ο Γιώργος Αλεξίου, ήταν πρόεδρος εφετός στην Αθήνα, ήταν φοιτητής νομικής τότε, ήταν στον πόρο και είδε τον συγκεκριμένο, τον Νίκο τον Σαμσόν, να περιφέρεται στην πλατεία και τον αναγνώρισε στη συνέχεια όταν είδε τη φωτογραφία του μερικές μέρες μετά που ανέλαβε ο πρόεδρος του αξιωματικούς. Θα το ναι στον κύριο Γκλέζο οπωσδήποτε. Προηγουμένως ξέχασα να απαντήσω μια ερώτηση που αφορά το θέμα με τα πρακτικά. Όταν ανέλαβα πρόεδρος της Επιτροπής, ζήτησα από την Ελληνική Βουλή, από την Ελληνική Κυβέρνηση και εγώ ως πρόεδρος της Επιτροπής και ο τότε πρόεδρος της Βουλής, οφείλω να ομολογήσω, ο Δημήτρης Χριστόφιας και ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Άσο Παπαδόπουλος, να μας δοθεί πρόσβαση σε αρχεία που βρίσκονται στην Ελλάδα και γνωρίζαμε ότι υπήρχαν πληροφορίες και στοιχεία για να αναπτύσσουν πληροφορίες. Δυστυχώς, όχι μόνο δεν μας δόθηκε αυτή η άδεια, αλλά δεν υπήρξε καμία απάντηση. Και αυτό το θεωρώ ότι αποτελεί μια μορφή προσβολής και ύβρης απέναντι σε μια δημοκρατία, απέναντι σε ένα κράτος, όταν συντεταγμένα, συνταγματικά θεσμικά όργανα αυτού του κράτους απευθύνονται σε έναν άλλο κράτος, αδερφό κράτος, και ζητούν κάποια στοιχεία και κάποιες πληροφορίες, πτυχιωδώς θα έπρεπε να υπάρχει μια απάντηση η οποία να λέει ότι σας δίνουμε ή δεν σας δίνουμε. Από ποιον θα ζητήσατε, από τον πρόεδρο της κυβέρνησης, από ποιον? Ζητήσαμε από τον Πρωθυπουργό και από τον πρόεδρο της Βουλής. Και από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και από τον Γιώργο Παπανδρέου και από τους αντίστοιχους πρόεδρους της Βουλής. Δεν υπήρξε καμία απολύτως απάντηση. Επίσης δεν υπήρξε απάντηση μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του φαγίτου και την έκδοση του πορίσματος. Είχα ζητήσει να επισκεφτώ την Αθήνα και να παραδώσω επίσημα το πόρισμα του φαγίτου της Κύπρου και στην Ελληνική Βουλή και στην Ελληνική Κυβέρνηση. Δεν υπήρξε καμία απολύτως απάντηση και στην ουσία δεν με αποδέχθηκαν. Θα το παραδώσω. Οφείλω να ομολογήσω όμως ότι τώρα, πριν από περίπου ένα χρόνο, ο πρόεδρος της Βουλής, κ. Μουτσής, έδωσε συγκατάθεση για να υπάρξει πρόσβαση στο υλικό που υπάρχει στην Ελληνική Βουλή αναφορικά με τα θέματα του φαγίτου Σκύπρου. Εύχομαι και ελπίζω ότι το Κυπριακό Κοινοβούλιο δεν θα κολλήσει και θα αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία για να, έχουμε τη δυνατότητα να απόκτησης και άλλων εγγράφων. Πρέπει να σας πω ότι τα έγγραφα τα συγκεκριμένα, τα περισσότερα, είναι από ελληνικές πηγές. Παρά την απαγόρευση που μας είχαν κάνει, κατορθώσαμε να εξασφαλίσουμε ένα πολύ σημαντικό αριθμό εγγράφων. Τώρα, το τι άλλα έγγραφα ενδεχομένως υπάρχουν, είναι κάτι που δεν το γνωρίζω. Πιθανόν να υπάρχουν και άλλα έγγραφα και πρέπει να υπάρχουν άλλα. Εγώ γνωρίζω που υπάρχουν έγγραφα. Αν θα μας δώσουν τη δυνατότητα της πρόσβασης, όχι, είναι κάτι που δεν το γνωρίζω. Όσον αφορά τη Σοσιαλιστική Διεθνή, πρέπει να πω ότι ως κόμμα δεν έχουμε και τις καλύτερες σχέσεις πια με τη Σοσιαλιστική Διεθνή. Και μπορώ να πω ότι δυστυχώς η στάση και η συμπεριφορά της είναι υπορμευτική. Ενώ στη Σοσιαλιστική Διεθνή υπάρχει συγκεκριμένη πρόνοια ότι την κάθε χώρα την εκπροσωπεί ένα κόμμα, αυτή τη στιγμή την Κύπρο την εκπροσωπούν τρία κόμματα. Η ΕΔΕΤ και δύο τουρκοκυπριακά. Από τον Ιούνιο του 2015 έχω ζητήσει από τον πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, τον κύριο Παπανδρέου, να έχω μια συνάντηση μαζί του για να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα. Δεν είχα ούτε απάντηση. Διαβίβασα το συγκεκριμένο αίτημα και τον περασμένο Σεπτέμβριο με τον Γενικό Γραμματέα της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, τον Λούι Αγιάλα, ότι περιμένω από τον πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς αυτή τη συνάντηση. Μέχρι στιγμής δεν έχω καμία απάντηση. Επίσης πρέπει να πω ότι οι σχέσεις της ΕΔΕ δεν είναι καθόλου καλές, ούτε και με το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Και ο λόγος είναι γιατί είχαμε το θάρρος και την τόλμη να καταψηφίσουμε το σχέδιο ΑΝΑ.
το οποίο όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ήταν υπέρμαχο. Η ΕΔΕΚ ήταν το κόμμα που πρωτοστάτησε για την απόρριψη του σχεδίου ΑΝΑ. Πρώτος που τα απέρριψε ήταν ο Βάσος Χρυσαρίδης και η ΕΔΕΚ και μετά ο Λιγός. Και η αλήθεια είναι ότι οι σχέσεις είναι πάρα πολύ κακές, πολύ χειρότερες από την ημέρα που ανέλαβα εγώ πρόεδρος της ΕΔΕΚ. Γιατί ακριβώς έχω επικρίνει και τον κύριο Σούρτς και όλους τους υπόλοιπους για τη στάση και συμπεριφορά του. Δεν μπορεί ο κύριος Σούρτς να εμφανίζεται ως σοσιαλιστής, να προεδρεύει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να προσφωνεί τον κύριο Ακιντζή, τον εκπρόσωπο της κατοχής, ως πρόεδρο. Και όταν του απέστειλα επιστολή και ζητούσα να μου δώσει δικαιολόγηση για αυτή του τη στάση, δεν υπήρξε ούτε απάντηση. Και στη συνέχεια υπήρξαν κάποιοι που ήταν παραπονεμένοι, γιατί όταν επισκέφθηκε την Κύπρο, ήμουν ο μόνος πρόεδρος κόμματος που αρνήθηκα να παρευρεθώ στη δεξίωση που έγινε προς τη μήτω από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο λόγος είναι προφανής. Ανεξάρτητα με το μέγεθος της χώρας μου, ανεξάρτητα με το μέγεθος του κόμματος μου, η προσωπική και κομματική αξιοπρέπεια δεν έχουν περιορισμό και δεν έχουν όρια. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε να πολιτευόμαστε με αξιοπρέπεια. Λάθη θα έχουμε. Παραλήψεις επίσης θα έχουμε. Είμαστε έτοιμοι να τα αναγνωρίσουμε. Όμως αυτό που θέλω να σας διαβεβαιώσω είναι ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να λειτουργήσουμε με τρόπο που να αποβεί σε βάρος είτε της Κύπρου, είτε της Ελλάδας, είτε του ελληνικού έθνους. Γι' αυτό να είστε σίγουροι. Και αυτή είναι μια παρακαταθήκη την οποία μας την παρέδωσε ο Βάσος Χρυσαρίδης και οφείλουμε να τη σεβαστούμε, να την τηρήσουμε και να την ενισχύσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Τον τρόπο αντιμετώπισης. Συναγραβλούσες λοιπόν συνειδήσεις. Θα συμφωνήσω με τον Μαρίνο το βασικό άξονα της ιστορικής διαδρομής που έκανε. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι να έρθουμε εδώ, αγαπητέ Μαρίνο, να μελετήσουμε την ιστορία. Καλό είναι, χρειάζεται. Πάντοτε χρειάζεται. Αλλά τι κάνουμε εμείς τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, θα δεχτούμε διαπραγματεύσεις με την άλλη πλευρά, με το όπλο στον πρόταπο. Δηλαδή, για ποιο λόγο δεν μπαίνει κύριο θέμα, όπως έχω τονίσει επανειλημμένα και στην Βουλή και στην Ευρωβουλή. Το θέμα, πρώτα θα αποχωρήσουν τα στρατεύματα κατοχής και μετά συζητάμε οτιδήποτε. Αυτό είναι το κύριο θέμα. Και αγαπητέ μου Μαρίνα, δεν σε είδα να τοποθετηθείς αυτό το βασικό. Θα τοποθετηθώ. Δηλαδή, τι κάνουμε. Τι γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή. Θα δεχτούμε κάτω από τον κρόταφο να κάνουμε συνοήσεις με την άλλη πλευρά. Δεν είναι εκδικητικός. Σε καμιά περίπτωση και είμαι από εκείνους που δέχομαι και θα δεχτώ ότι τα παιδιά που γεννήθηκαν έστω από στρατιώτες Τούρκους εκεί να είναι Κύπροι, όπως γεννήθηκαν και είδαν το φως της Ανατολής στην Κύπρο. Ναι, άλλο θέμα αυτό. Το πρόβλημα είναι αυτό συγκεκριμένα όπως επανειλημμένα έχω εκθέσει. Και φυσικά και το άλλο θέμα που έχω έρθει σε αντίθεση μαζί σε όλους τους Κύπριους είναι να επιμένετε σε αυτό το παράλογο οι αγνοούμενοι. Ποιοι αγνοούμενοι. Πρόκειται για συνηθέντες εγκυμαλώτους τους οποίους έχουν δολοφονήσει. Τι αγνοούμενοι. Τι πάμε να κρυφτούμε
πίσω από το αγνοούμε. Είναι συγκεκριμένοι και τιμένετε εσείς και λέτε αγνοούμε και αγνοούμε. Δηλαδή ο Ντεκτάς, θυμάμαι καταπληκτικά, μιλάει από το ραδιόφωνο και έχει σύνδεση με την Ελλάδα και ακούμε την ομιλία. Και λέει ο Ντεκτάς, αναμφισβήτητα συλλάβαμε και αιχμαλώτους, τους οποίους οι δικοί μας σκότωσαν. Και ύστερα από λίγο αλλάζει. Αλλάζουμε τα λόγια του Ντεκτάς και αντί να πούνε ότι είπε ό,τι είπε ο Ντεκτάς, δεν είναι αγνοούμε. Λοιπόν, είναι και ένα δεύτερο θέμα που θα ήθελα την απάντησή σου, αγαπητέ Μαρίνο, που γνωρίζεις πόσο καλά. Αν να το πάρω από την πατρίδα μου, γράφεται εδώ Κυπριακή εστία. Στην πατρίδα μου η παραστιά, η παρά την εστία είναι το κεντρικό μέρος που ζει η οικογένεια. Το κεντρικό μέρος. Και προστιάδα, προς την εστία είναι ο χώρος που πηγαίνεις προς το χώρο αυτό. Άρα και αυτό και το κοινό των Κυπρίων χαρακτηρίζουν την κοινή μας προσπάθεια και τους κοινούς μας αγώνες. Ζητάω συγγνώμη αν έχω φιερίσει παραπάνω, αλλά αυτό είναι το κύριο θέμα. Όπως θα μου πείτε τι σχέση έχει αυτό που θα πεις τώρα, να το δούμε. Το κεντρικό πολιτικό γίγνεσθε σήμερα παίζεται στη Γαλλία. Όποιος προσπαθεί να το αποφύγει είναι εκτός πραγματικότητας. Τι γίνεται στη Γαλλία, με ποιον είμαστε, με ποιον είμαστε. Με ποιον πάμε, με ποιον υποστηρίζουμε, θέλουμε να βγει η Λεπέν. Λεπέν. Πάνω ο Τραμ και ο Ερντογάν. Το τρίο. Χαρακτηρίζουν την εικόνα. Το θέλουμε αυτό. Και ποια είναι. Και το λέω για να πω ότι ποια είναι η στάση της ΕΔΕΚ στο θέμα αυτό. Η στάση απέναντι στο σημερινό πολιτικό γενέστη. Όποιος κλείνει τα μάτια του και λέει δεν λογαριάζω τι θα γίνει, δεν με ενδιαφέρει, είναι εκτός πραγματικότητας. Ζητάω συγγνώμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά θα διευκρινίσω ότι δεν μπορώ να αποποιηθώ της ιατρικής μου ιδιότητας. Της ιατρικής μου ιδιότητας, λέω, δεν μπορώ να την αποποιηθώ. Ο Ιπποκράτης είχε πει το εξής αμίμητο και διαχρονικό. Μελέτησε το παρελθόν, διάγνωσε το παρόν, πρόλαβε το μέλλον. Άρα λοιπόν, σήμερα εντάσσεται στο να διαγνώσουμε το παρελθόν, να το μελετήσουμε το παρελθόν για να μπορούμε να διαγνώσουμε το παρόν και να προλάβουμε το μέλλον. Όσον αφορά τη θέση της ΕΔΕΚ, η θέση της ΕΔΕΚ είναι ξεκάθαρη. Το Κυπριακό είναι θέμα εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής και εθνοκάθαρσης. Και επικισμού. Και επικισμού. Εθνοκάθαρσης. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο, η απέτηση μας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σταθερά και μετάκλητα, είναι ότι πρέπει να σταματήσει αυτό το φιάσκο των συνομιλιών που γίνεται. Το πρώτο θέμα που θα πρέπει να σταματήσει είναι η διεθνή πτυχή του Κυπριακού. Και γι' αυτό ακριβώς ασκήσαμε έντονες πιέσεις που δεν έγιναν αποδεκτές, ότι εδώ πρέπει να γίνει μια διεθνής διάσκεψη με τη συμμετοχή των 5 μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, των εγκύτριων δυνάμεων και της Κυπριακής Δημοκρατίας, για να συζητήσουμε το θέμα της αποχώρησης των τοπικών στρατευμάτων, το θέμα της κατάργησης της εγγύησης, της ηθικής εγγύησης και της ηθικής συμμαχίας, στο να μην το ξεχνάμε. Γιατί οι Βρετανικές βάσεις είναι με την συνθήκη συμμαχίας που είναι εκεί και είναι πολύπουλος ο ρόλος των Βρετανών, καθώς επίσης και το θέμα των επίκων. Είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε ενδεχομένως τη βάση ανθρωπιστικών κριτηρίων την παραμονή ενός αριθμού επίκων. Όμως, πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να καθορίσουμε ο αριθμός αυτός σε τι ποσοστό θα είναι σε σχέση με τους Τουρκοκύπριους. Είναι δυνατό σήμερα στην Κύπρο να έχω 90.000 Τουρκοκύπριους και να αποδέχουμε νομιμοποίηση 115.000 επίκων? Και ποια θα είναι τα ανθρωπιστικά κριτήρια τα οποία θα καταγράψουμε για να προχωρήσουμε?
ούτως ώστε όταν φτάσουμε στο συγκεκριμένο αριθμό σταματάμε. Αυτή είναι η θέση μας. Ο πρόεδρος δεν την αποδέχεται. Δεν την αποδέχεται ούτε και σε έλλειψη συναγερμού και του ΑΚΕΛ. Το ΑΚΕΛ αποδέχεται με τη διεθνή διάσκεψη, αλλά πολύ κλιαρά. Και φτάσαμε σήμερα στο φιάσκο να πάμε στη Γενέβη και στην ουσία τι έγινε στη Γενέβη. Πενταμερής. Αυτό που η Τουρκία διεκδικούσε από το 1964 ανεπιτυχώς, το αποδεχθήκαμε σήμερα. Γιατί η πενταμερής υποδηλώνει στην ουσία κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό είναι. Και είναι αδιανόητο να ακούω από πολιτικούς αρχηγούς στην Κύπρο ότι για το 1959 στη διάσκεψη του Λονδίνου πάλι ήταν οι δύο κοινότητες. Ναι, αλλά τότε δεν υπήρχε η Κυπριακή Δημοκρατία. Σήμερα υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Και βλέπουμε ξαφνικά ότι δήθεν θέλουμε την πενταμερή για να φέρουμε την Τουρκία στο τραπέζι των συνομιλιών και να δούμε δήθεν τις θέσεις της. Η πενταμερής μας έμεινε. Τις θέσεις της Τουρκίας τις έχουμε δει. Αυτές είναι αυταπάτες. Η Τουρκία δεν πρόκειται να συνενέσει σήμερα σε λύση του Κυπριακού. Η Τουρκία δεν πρόκειται σήμερα να δώσει προτάσεις πάνω στη διεθνή πτυχή του Κυπριακού. Και ο λόγος είναι, κατά την άποψή μας, ένας και μοναδικός. Η Τουρκία σήμερα περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα με το Κουρδικό και το Συριακό, να δει τι θα κερδίσει και τι θα χάσει από αυτή την εξέλιξη και ανάλογα να ζητήσει ανταλλάγματα. Τα ανταλλάγματα πού θα τα ζητήσει. Θα τα ζητήσει στο Αιγαίο, θα τα ζητήσει στην Κύπρο. Γι' αυτό να αναβαθμίσει τις προκλήσεις στην Κύπρο, γι' αυτό επιχειρεί με στρατιωτικά γυμνάσια, με ναύτεξ, να δεσμεύει χωρικάδες Κυπριακής Δημοκρατίας και όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό δημιουργεί τα θερμά επεισόδια στο Αιγαίο. Γι' αυτό αμφισβητεί τη συνθήκη της Λοζάνης. Για να μπορέσει να διεκδικήσει πρόσθετα ωφέλη σε αυτές τις δύο περιοχές. Εδώ ακριβώς είναι που εμείς θα πρέπει να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να αρθώσουμε πολιτικό λόγο και επιχειρήματα. Δυστυχώς, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, εν τη σοφία του, ακολουθεί αυτόν τον δρόμο. Εμείς πέραν από το να διακηρύξουμε ότι είμαστε αντίθετοι και να κάνουμε τις συγκεκριμένες προτάσεις μας, δεν μπορούμε να πράξουμε κάτι επιπλέον. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όμως, και εδώ θα φανεί η υπευθυνότητα όλων μας, είναι αν θα συγκροτήσουμε αύριο μια συνεργασία που να ανατρέπει αυτά τα δεδομένα. Στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Αυτή είναι η ουσία. Και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να σταθεί. Γιατί και η οικονομική κρίση στην Κύπρο δεν είναι τυχαία. Το 2004, όταν απορρίψαμε το σχέδιο ΑΝΑΝ, μας κατηγόρησε κάποιος από τους εκτός Κύπρου ότι απορρίψαμε ένα διχοτομικό, ένα ρατσιστικό, ένα μη λειτουργικό σχέδιο. Όχι. Μας κατηγόρησαν ότι ο λόγος που τα απορρίψαμε είναι γιατί δεν θέλαμε να διακινδυνεύσουμε την ευημερία μας. Και γι' αυτό ξεκίνησε από τότε μια συστηματική προσπάθεια υπονόμευσης της κυπριακής οικονομίας. Και όλα αυτά τα οποία λήφθηκαν ως αποφάσεις, είτε από το Eurogroup ή από τους υπόλοιπους, εδώ ακριβώς αποσκοπούσαν. Να κάμψουν ακριβώς το ηθικό του κυπριακού λαού, να μας οδηγήσουν σε ένα οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό, σε μια εξαθλίωση, για να ξεκινήσουν κάποιοι να πεμπολούν τις περιουσίες στα κατεχόμενα, να τις πουλούν στην Επιτροπή των Περιουσιών της Τουρκίας και να τα συνεπακόλουθουν. Εδώ η διεθνή κοινότητα έχει τεράστιες ευθύνες. Και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας έχουμε πει ότι μπροστά στις προκλήσεις της Τουρκίας έχεις να αρθρώσεις πολιτικό λόγο και να αρθρώσεις ανάστημα. Το πρώτο πράγμα που οφείλεις να κάνεις είναι οποιονδήποτε θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετίζεται με την Τουρκία, θέτεις βέτο. Και απαιτείς, αν θέλεις να άρεις το βέτο, να αποσύρει η Τουρκία το προκλητικό έγγραφο που κατέθεσε τον Ιούνιο του 2014 περί εκλειπούσας Κυπριακής Δημοκρατίας, ή αν δεν το αποσύρει η Τουρκία, να υποχρεώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μονομερή αποσύρση αυτού του εγγράφου και την ίδια στιγμή να μπλοκάρεις την αναβάθμιση της ελληνικής σχέσης. Το γνωρίζαμε από την αρχή ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ότι η Γερμανία και οι υπόλοιποι θέλουν ειδική σχέση με την Τουρκία για να μπορούν να την αξιοποιούν ως μια εμπορική αγορά για τους δικούς τους οικονομικούς λόγους. Αλλά η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλουν. Εμείς πώς αξιούμε αυτό το δεδομένο. Πώς παρεμβαίνουμε προς όφελος των δικών μας συμφερόντων και Ελλάδα και Κύπρος. Δυστυχώς πρέπει να τονίσω ότι εδώ υπάρχει μια ατολμία. Υπάρχει μια αναποφασιστικότητα. Εάν λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις που έχω το δίκαιο μαζί μου δεν το αξιοποιήσω στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τι κάνω παρακαλώ. Πρέπει να πω και το εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας σε ανοιχτή ομιλία του στη Λευκοσία, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του επεσήμανε το θέμα του τουρκικών στρατευμάτων. Ότι δεν είναι δυνατόν να παραμένουν τουρκικά στρατεύματα στην Κύπρο και μετά τη λύση, όπως πρότεινε ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Και υπάρχουν δύο ισχυρά
διαπραγματευτικά επιχειρήματα. Το πρώτο είναι το άρθρο 4 παράγραφος 2 της Συντηρητικής Διακήρυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τονίζει σαφώς και ρητός ότι δεν μπορούν να σταθμεύουν στρατεύματα τρίτης χώρας σε ευρωπαϊκά εδάφη χωρίς την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του συγκεκριμένου κράτους. Και το δεύτερο, το προηγούμενο με τη Γερμανία. Το 90 έγινε μεν η ενοποίηση των δύο Γερμανιών, αλλά παρά το γεγονός ότι εδάφη της Ανατολικής Γερμανίας ήσαν νόμιμα εδάφη κράτους αναγνωρισμένου και μέλους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το ευρωπαϊκό εγκεκτημένο δεν επεκτάθηκε και δεν εφαρμόστηκε μέχρι το 1994, όταν είχε αποχωρήσει και ο τελευταίος Σοβιετικός στρατιώτης. Αντίθετα, εμείς τι κάνουμε? Ο κύριος Γιούγκερ, τις δύο τελευταίες συναντήσεις του με τον κύριο Ακιντζή, τον υποδέχτηκε με πρωτόκολλο αρχηγού κράτους. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κυβέρνησης τα γνώριζα. Τους πληροφορήσαμε. Δεν έπραξαν για να το αποτρέψουν. Καμία διαμαρτυρία δεν έγινε. Είναι δυνατό σήμερα να υπάρχει η συνθήκη προσχώρησης Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου εντάσσεται το σύνολο της Κυπριακής Επικράτειας, και να έρχεται σήμερα ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δέχεται τον εκπρόσωπο της κατοχής με πρωτόκολλο αρχηγού κράτους και να μην υπάρχει διαμαρτυρία? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα πρέπει λοιπόν κάποιες δυνάμεις στην Κύπρο να συνεδριστούν. Αλλά και εμείς πρέπει να συνεδριστούμε, να ανεωθούμε, να οργανωθούμε για να αντρέψουμε αυτή την κατάσταση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και τη μάχη μας θα τη δώσουμε. Ευχαριστούμε. Εδώ πρέπει να οφείλω να ομολογήσω ότι έκανα ένα λάθος στην αρχή. Εδώ είναι δύο καλοί φίλοι της Κύπρου, ο πρώην δήμαρχος Σταύρου κ. Δημήτρης Σούτος και ο πρόεδρος της ΕΙΑΕΚ, ο κ. Ευάγγελος Γουρής, μας τιμούν με την παρουσία τους. Σας ευχαριστούμε πολύ που παρευρεθήκατε στην αποδοχή μας εκδήλωση και ελπίζουμε να διοργανώσουμε και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις για να έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας.